κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, 1η Νοεμβρίου σήμερα. Καλό Νοέμβρη, καλό έτσι να μας πει καλά, να είμαστε με υγεία. Να μας πει καλά. Ο μήνας. Ξέρεις τι γίνεται εγώ. Κάτι με πολύ δυνατή κοπέλα, καλημέρα, φίλοι. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες, καλημέρα σε όλες τις κυρίες, καλημέρα σε όλους τους κυρίους. Εγώ έχω ένα ελάττωμα ότι τα στραβοπαίρνω πάντα τα πράγματα, γι' αυτό και τραβάω αυτά που τα τραβάω. Μα τι λες τώρα, υπερβάλλεις. Ναι μου, έχουν όλοι δικαίωμα σε αυτή τη ζωή να εκφέρουν τη δική τους άποψη, το δικό τους λόγο, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια για ένα καλύτερο ελληνικό τραγούδι. Για ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα λοιπόν εμείς είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μια απίστευτη συγκίνηση 2 ώρων για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στο τοπίο, στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή, ένα καλύτερο τραγούδι. Σήμερα κάνουμε διακομόδηση στα βραβεία Αρίων, με τα βραβεία Καρχαρίων, τα οποία προσφέρει σε αποκλειστική μετάδοση η τηλεόραση του Star. Ναι, αλλά μην τραγώνουμε με το μαλακό. Γι' αυτό λοιπόν εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα να σας παρουσιάσουμε τον κύριο Ανδρέα Βαγγελόπουλο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε τη δυνατότητα να σχολιάσω τα βραβεία Αρίων. Τιμή μας. Τιμή μας. Και να πούμε ότι πρέπει να γίνει μια ειδική κατηγορία για τα πρόσωπα που εισβάλλανε. Κατηγορία Λούμπεν ανθρώπων. Διότι δεν μπορεί να είναι μια μεγάλη μαρινέλα μέσα και να εισβάλλουν τέτοια άτομα. Για ποιους μιλάτε? Για το Ζετέρ. Για το Ζετέρ, μάλιστα. Α, επίσης, μάλιστα, μαζί μας. Μαζί μας. Τον κύριος... Βάς, ο Παρασκευάς. Μιλάτε σε όλο τον κόσμο από Βάς. Βάς μου. Βάς μου. Δίπλα του. Ποιος είναι δίπλα σου, δίπλα μου είναι ο Μπόντικαλ, ο Μπίλι. Ο Μπίλι είναι αδελφός μου και όπου πάει έρχεται μαζί μου. Γιατί πώς τον είπες, δεν αυτό. Βασίλης Ποθουλάκης. Ο Μπίλι. Όχι, όχι, το πώς τον είπες, τι είναι, γιατί είναι. Αδελφός μου. Πριν ήμασταν τσακωμένοι, bodyguard. Αλλά τώρα όμως τον πήρα εγώ γιατί έφυγε από την Αμερική και τον άρπαξα εγώ. Άκουβα, μου, bodyguard. Έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει, Χριστίνα, ποιος κάθεται δίπλα από τον Παρασκευά. Κάθεται ο πρώην bodyguard της κυρίας Πάνια, ο οποίος τον είχε καταγγείλει στην εκπομπή μας για όλα αυτά τα οποία είχε πει εναντίον του προσώπου της αγαπημένης μας Ανίτας, η οποία είναι και έγκυος και της στέλνουμε και τα χαιρετήματά μας. Ο κύριος Βασίλης Ποθουλάκης, bodyguard επίσημα πια από σήμερα, όχι από σήμερα, από χτες, του κυρίου Παρασκευά. Επίσης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για τα βραβεία Αρίων. Και εγώ να δηλώσω. Συγγνώμη λίγο, Στεφανέ μου, και εγώ να δηλώσω ότι στέλνω τα φιλιά μου στην Ανίτα και ότι είναι πολύ φίλη μου και την εκτιμώ. Επίσης μαζί μας σε λίγο ετοιμάζεται, είναι στο μακιγιάζ. Οι Σταρ πάντα κάνουν εμφανίσεις λίγα λεπτά μετά την εκπομπή. Πραγματική Σταρ, εμφανίζεται πάντα καυστερή. Πόπι Μαλιωτάκη, παρακαλώ. Πόπι Μαλιωτάκη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα βραβεία Καρχαρίων. Σήμερα απονέμουμε το βραβείο Πόρτας στον κύριο Ευαγγελόπουλο. Είναι η γνωστή πόρτα η οποία έφαγε από τον κύριο Λαζόπουλο. Μεγάλη μου τιμή ανέτια που έφαγα πόρτα. Τώρα θα εάν δεν έτρωγα πόρτα, δεν έχω αξία. Μια μικρή εισαγωγή. Τώρα είσαι τι αξία. Επίσης, είχα και τι εμπάθεια. Το βραβείο Ψινάκι. Δεν θα πούμε σε ποιον απονέμε. Το βραβείο, όχι ακόμα. Αγωνία, παιδιά. Το βραβείο Χατζιάννης. Όχι στον κύριο Χατζιάννη. Μετά το βραβείο καλύτερο μοντέλο σε συμμετοχή σε βίντεο κλιπ του κυρίου Παρασκευά. Δε λέμε. Και το βραβείο τέλος Τάντα. Το οποίο επίσης θα αφήσουμε σε μια ενηγματική βάση μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν θα είναι Τάντα πάντως. Να υποδεχτούμε επίσης την κυρία Πόπη Μαλιωτάκη. Καλημέρα σας. Γεια σας, Ρεβοπάρα. Γεια σας, Ρεβοπάρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Πάρε τη θέση σου. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Χαιρετίστε εδώ το... Θα κάνουμε και το προξενιό. Τον κύριο Παρασκευά, τον κύριο Παρασκευά. Καθίστε, κύριε Μαλιωτάκη. Λοιπόν, επίσης, Χριστίνα, πρέπει να απονεμηθεί λόγω προβλήματος, έκτακτου προβλήματος υγείας, σοβαρότατου προβλήματος υγείας. Όχι, δεν είναι τίποτα, θα περάσει μια καθυστερήτητα. Στον κύριο Μιχαλάρα, στον οποίο απονεύουμε το βραβείο Ψινάκι, στον κύριο Μιχαλάρα, ο οποίος μέχρι χθες το βράδυ ήταν να έρθει στην εκπομπή να παραστεί, έτυχε μια οξία, εμπείρετος γαστρεντερίτιδα που ξεφνικά, τον έχει όλος, στο κρεβάτι. Όλος ξεφνικά. Παρακαλώ, να δούμε παρακαλώ. Όλος ξεφνικά του έτυχε. Όλος ξεφνικά. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μιχαλάρας έγινε διάσημος από τη γνωστή του κόντρα με την κυρία Ελένη Λουκά.
Ποιος έκανε διάσημο λοιπόν τον κύριο Πάμε να δούμε λοιπόν γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά βραβεία, πάρα πολλά γαλματίδια, να ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια. Κυρία Μαλιωτάκη, θα μας τραγουδήσει. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος θα μας τραγουδήσει. Θα δούμε το νέο βίντεο κλιπ του κύριου Παρασκευά, θα ακούσουμε το τραγούδι του και επίσης θα ακούσουμε και τον φίλο Ανδρέα Ευαγγελόπουλο σε ένα έξοχο τραγούδι της Ραφαέλας Καρά. Πάμε κυρίες και κύριοι να δώσουμε το πρώτο βραβείο Ψινάκι στον απόντα λόγω ασθενείας ράπερ Μιχαλάρα. Θα μου επιτρέψετε. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Από ίσως θέει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ανεξησία. Παρντών. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Αγιά. Ίσως θέει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ανεξησία. Αϊμόρια. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Από ίσως θέει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ανεξησία. Παρντών. Έχω πρόβλημα υγείας, καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Αγιά. Ίσως θέει στην ουσία η μεγάλη ευαισθησία. Στην απάνθρωπη δική σου ανεξησία. Αϊμόρια. Όπως έχω προπεί, πριν δώσετε το βραβείο, όπως έχω προπεί, δεν μου άρεσε όταν είδα στην εκπομπή του κυρίου Θέμου Αναστασιάδη, τον κύριο που είδαμε προηγουμένως Ψινάκι, έστω και για πλάκα, να φυλάει τον Περί, έστω και για πλάκα, στο στόμα. Το μήνυμα αυτό έγινε στην εκπομπή του Θέμου του Αναστασιάδη. Το μήνυμα αυτό έβλεψε τον κύριο Περί, λοιπόν, γιατί έχει παιδιά, και όχι τον κύριο Ψινάκι, και τι λέει όλους τους άντρες μωρί στην ελληνική τηλεόραση. Να περιμαζευτεί αυτό το μωρί περί ανδρών, γιατί ξεφτιλίζουμε τα κανάλια. Ανδρέα μου, τι μήνυμα πιστεύεις ότι πέρασε βλέπουμε αυτό το φιλί. Πολλά πέρασε. Όταν φιλείται δύο άντρες στόμα, τι μήνυμα περνάνε. Και τον κύριο Λύρα. Τον κύριο Λύρα, φίλησε και τα κουτάκια. Και αυτό ήταν πολύ άσχημο. Και τα κοιτάξω τα σχόλια. Αν του κέντρο και ο Λύρα θα βγει έξω. Τον φίλησε με γλώσσα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει το τι είναι ο καθένας στην προσωπική του ζωή και αν είναι ο καθένας. Είσαι και εγώ που δεν έχω κανένα πρόβλημα γι' αυτό, όμως το μήνυμα δεν μου άρεσε αυτό. Μάλιστα, στην εκπομπή του Θεέ μου. Αυτές τις απορίες και πολλές άλλες για το ποιοι θα παραλάβουν τα βραβεία θα δείτε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε. Οι συγκινήσεις απόψε, σήμερα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο κύριος Ευαγγελόπουλος, ο κύριος Παρασκευάς και η κυρία Παλιωτάκη μαζί μας. Σε λίγο κοντά μας για να πάρουν τα βραβεία και να τραγουδήσουν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα βραβεία Καρχαρίου. Με το σκεπτικό και το ερώτημα που απευθύνουμε σε όλη την κοινή γνώμη, με όλη την ευαισθησία που μας διακρίνει, με όλο το χιούμορ το οποίο έχουμε και φαίνεται, με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και θέλουμε σήμερα να γελάσουμε. Και αυτό το κάνουμε. Έχουν και αυτοί πάρα απίστευτο πολύ χιούμορ και τους παραδεχόμαστε. Είστε star και οι τρεις. Τελείωσε. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλουμε να απευθύνουμε στην κοινή γνώμη ένα βαθύτερο και ουσιαστικό ερώτημα. Ποιος κυβερνάει καλλιτεχνικά αυτόν τον τόπο, κυρίες και κύριοι. Και όταν βλέπουμε. Βραβεία Αρίων. Παρακαλώ να τελειώσω τον πρόλογο και μετά ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Λέμε λοιπόν σήμερα, εμείς σκεφτήκαμε με τον κύριο Στεφάνου και την κυρία Βουδούρη που είναι αριστεξία της εκπομπής και με όλο το επιτελείο εδώ πέρα και να παρουσιάσουμε και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τον κύριο Μακρογαβράκη, την κυρία Ματζαρίδου, τον κύριο Λαζόπουλο, Καραχρήστο, συγγνώμη, την κυρία Σακελάριο, τον κύριο Ιωαννίδη και την κυρία Σωτήρακη. Τον έδιω στον Κασπίρι. Το πάνελ στην επιλογή των βραβείων, ήσασταν η κριτική επιτροπή μας. Και επίσης να πούμε ότι αυτά τα βραβεία δεν τα κάναμε μόνοι μας αφαίρετοι. Ακολουθήσαμε και τη συμβουλή σας, διότι μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα. Και μας... δεν κοιτάω σένα ρε Καλανίδη, πίσω την ελληνικά μου αφαίρετη κοιτάω. Και στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και τηλέφωνα και λέγατε γιατί δεν πήρε βραβείο ο Βάς. Γιατί δεν πήρε βραβείο ο Τάδε ή Τάδε. Και επίσης, Χριστίνα, και το κάναμε έτσι, να προσθέσουμε ότι εμείς αντλήσαμε την έμπνευσή μας από την περιραίωση ατμόσφαιρα και την τάση του κοινού και του κόσμου. Βεβαίως. Το οποίο θέλει αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς μας εμπνεύσατε για αυτά τα βραβεία. Επίσης, να δώσουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, μέσα και ενώ το μήνυμά σας στο 4545, πείτε μας πώς σας φαίνεται η διοργάνωσή μας. Πώς σας φαίνονται τα βραβεία μας. Ποιοι άλλοι θα θέλετε να βρεθούν, τι άλλου είδους βραβεία θα θέλετε να υπάρχουν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν τώρα και σε εκείνη να ξεκινήσουμε να δώσουμε στην ομαλή ροή της εκπομπής
ένα-ένα όλα τα βραβεία, αφού πρώτα δούμε το προφίλ των πρωταγωνιστών. Να ξεκινήσουμε. Και από τον κύριο Βαγγελόπουλο. Και να δούμε και τον λόγο για τον οποίο αποφασίσαμε να δώσουμε τα εξής βραβεία. Στην εκπομπή σας, για πρώτη φορά λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή σας, τη σέβομαι και την αγαπώ, παίρνω απουσία από το Star και δίνω ένα τη Star για πρώτη φορά. Μάλιστα. Και βρίσκομαι στο κανάλι Star και επειδή είναι πολύ λαμπερό κανάλι, δηλώνω λοιπόν σήμερα εγώ εδώ μέσα τη Star. Παίρνω λοιπόν από εκεί μια μέρα και εγώ έχω το δικαίωμα να ξεκουραστώ. Η αφορμή για να ξεκινήσουμε αυτή την διαδικασία δόθηκε με τον κύριο Βαγγελόπουλο από την πόρτα που έφαγε την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά των ανθρώπων της παραγωγής. Κύριο Λαζόπουλο, έχω τον ανθρώπινο παραγωγή, ήταν αντιολή του Λάκη, που δεν τον άφησαν να το κάνει αυτό. Θα το διασκεδάσουμε. Που δεν τον άφησαν τον άνθρωπο αυτό να το πει μέσα. Πριν έρθω ακόμα οι καλεσμένοι. Με παρουσία δημοσιογράφων, εγώ μου έκανε τη τιμή να με συνοδεύσει το κανάλι, μια εκπομπή στο κανάλι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λιβανίου. Έκανε αυτό που ήθελα πραγματικότητα μαζί με τη δημοσιογράφο, την φίλη μου τη Ρουμπίνη, την οποία την εκτιμώ ιδιαίτερα. Κλείσαμε θέσεις κανονικά, γιατί δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από κανέναν άλλο άνθρωπο, ούτε δηλώσαμε κάτι. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν. Ήθελα να δω τον άνθρωπο, με παιδεία ήθελα να δω τον άνθρωπο. Την αφορμή αυτού του γεγονότος. Που παίζει χωρίς να τον χαλάσουμε τη δουλειά του. Δεν είναι δυνατόν με μια τηλεθέαση 53 να πεταχτεί κάποιος και να τον ενοχλήσει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πήραμε τα καφεδάκια μας, γιατί έχει παραμεινεθεί αυτό να το πω. Τα πληρώσαμε με τα λεφτά μας, το νεράκι μας στο κυλικείο το πληρώσαμε. Δεν μας το κεράσανε, αγαπητοί δημοσιογράφοι που βγήκατε και το είπατε μαζί με τη Ρουμπίνη. Πήγαμε το καφεδάκι μας, πήραμε την κούπα έξω και την βγή μας βγάλανε έξω, υποτίθεται. Και μετά όταν πάμε να πούμε πριν έρθει ακόμη ο κόσμος, βγαίνει ο security ο ψηλός που είναι της οικογένειας του κυρίου Λαζόπουλου. Γνωρίζω τι λέω και λέει ο κύριος Ευαγγελόπουλος, έχουμε εντολή αυστηρή, δεν θα περάσει μέσα και θα έχει δηλώσει θέση. Η δημοσιογράφος έμεινε, βεβαίως και με συνόδευσε, δεν πέρασε η γυναίκα μέσα, μου έκανε παρέα αυτές τις δύο ώρες και την τιμά ιδιαίτερα τη Ρουμπίνη και το κανάλι που στηρίζει τους καλλιτέχνες που πάει εκεί. Την ευχαριστώ πάρα πολύ το κανάλι που έδωσε δυνατότητα αυτή. Για να μην φιλιαρούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε την αφορμή του γεγονότος της απονομής του βραβείου Πόρτα στον κύριο Βαγγελόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα βραβεία Καρχαρίου. Με το που μας είδε ο κύριος εκεί, πήγαμε μέσα, πήραμε τα καφεδάκια μας και όλα. Ο κύριος εκεί απαγόρευσε την είσοδο security και είπε: ο κύριος Ευαγγελόπουλος δεν περνάει μέσα. Τέλος. Πριν έρθει ο κόσμος όλος. Είπε σε προηγούμενη εκπομπή του ότι είναι δημοκρατικός, η πόρτα του είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Κάνει σάτυρα. Δεν κάνει καμία σάτυρα και η πόρτα έκλεισε για μένα. Ήταν Μαλιωτάκη πριν την προηγούμενη εβδομάδα απ' έξω και την έβαλε μετά μέσα χωρίς εισιτήριο. Ήταν η Ρούλα Ιβραχοπούλου. Ποιες είναι αυτές και τις έβαλε μέσα. Και ολόκληρο θέμα από 15 χρόνια που δουλεύω και ταλαιπωρούμε. Μου ανέβηκε τρομερά η πίεση κάποια στιγμή και κάτσε και όταν είχατε πάει μέσα και πια ένα υπογλώσιο. Διότι εγώ πάσχω από υπέρταση και να μην γεράτε καθόλου. Είναι πρόβλημα υγείας η υπέρταση. Λοιπόν, δεν θα πάθω κανένα εγκεφαλικό για τον Λαζόπουλο. Του προτείνω δεν να καλέσει τη Φόδη εδώ που μιλάει μόνο για τράγους, για κατσίκες και για πρόβατα. Γίνεται απ' έξω τώρα μου πάνε ότι ήρθε και ο άλλος ένας λέει, να μπει εδώ πέρα μέσα, ναι. Τι θα γίνει, τι θα το κάνω εδώ. Να του το πω χοντρά ότι αυτός που τον περιμένει απ' έξω, το ελληνικό κράτος της Ελλάδος, υπέγραψε μια ταυτότητα που γράφει ο Εθνικός Σταρ. Ο Εθνικός Σταρ λοιπόν σε περιμένει απ' έξω, Λαζόπουλε. Πράγμα που εσύ, ανθρωπάκι, δεν πρόκειται ποτέ να γράψει ποτέ κανένας για σένα ταυτότητα στο κάτι τέτοιο. Αυτοί νομίζω θα έρχονται εδώ και θα κάνω εδώ την ακροματικότητα. Θα τρελαθώ. Παναγία, βοηθήστε με. Περιμένει. Τι να πούμε, τι να ανταλλάξουμε. Φιλοσοφική κουβέντα θα κάνουμε. Βεβαίως και δεν μπορούμε να κάνουμε μεταφυσική συζήτηση και φιλοσοφική. Γιατί ο κ. Λαζόπουλος είναι μόνο άνθρωπος που κάνει σάτυρα. Εγώ σπούδασα θέατρο, τραγουδό και ασχολούμαι με τη μεταφυσική. Δεν έχω να πω τίποτα με τον κ. Λαζόπουλο. Το πήρε το μήνυμά του. Εγώ του έδωσα μια ευκαιρία σήμερα. Πριν ακόμη ξεκινήσει ο δικηγόρος στην αγωγή, να έρθω με ωραίο τρόπο να παρακολουθήσω τη σάτυρά του και την παράστασή του με ωραίο τρόπο και παιδεία. Και κάτι να έλεγε για μένα, δεν θα έλεγα τίποτα, θα έφευγα. Υπάρχει μία ακόμα μελανή. Όχι, για να μην παρεμηνεύω με κάτι στο βίντεο που ακούσαμε και είναι παρούσα η κυρία Μαλιωτάκη. Δεν εννοούσα ποιες είναι αυτές σαν προσωπικότητες. Πρόσεξε με, επειδή είναι δίπλα, θα τις εξηγήσω τι εννοούσα. Ποιες είναι αυτές χωρίς εισιτήριο που μπήκανε μέσα και εγώ με εισιτήριο δεν μπήκα. Εξηγώ, γιατί είναι παρούσα η κυρία Μαλιωτάκη, είναι αυτό. Ότι ποια είναι η κυρία Μαλιωτάκη, έτσι, ποια είναι η κυρία Μαλιωτάκη που δεν είχε εισιτήριο και την περάσατε και εγώ τρώω πόρτα με εισιτήριο. Αυτό είναι. Στα διαλύματα ακουγότανε, κύριε Βαγγελόπουλε, στα διαλύματα ακουγότανε. Ναι. Ήταν παρόν. Γέλαγα με αυτά που έβλεπα στα monitor, κύριε Βαγγελόπουλε, δεν γέλαγα με εσάς.
Εννοείται καλή, γιατί περάστε κατά την ώρα. Και ακουγότανε το εξής, ότι σας είπα να περάσετε, μόλις άρεσε η παράσταση. Εμένα. Συγγνώμη, τι άκουγα. Σε δείξαμε τον Λαζόπουλο. Συγγνώμη, δείξαμε τον Λαζόπουλο. Οι δημοσιογράφοι που ήταν δίπλα μου ξέρουν τι μου είπανε. Και επειδή δεν σας βάλανε στις πρώτες θέσεις, δεν θέλατε να μπείτε. Αυτό ακουγόταν μέσα στις λέω και πρώτες θέσεις με βάλανε, ούτε και στις τελευταίες. Εγώ δεν είμαι η κυρία Κοντού, η οποία έχει την ιστορία που έχει και πέρασε η γυναίκα από μπροστά μου. Καθόλου που είχε κλείσει θέση και ανταλλάξαμε και τη βάλα στην πρώτη θέση. Όχι, ας αφήσουμε την κυρία Κοντού που είναι συνάδελφος. Ο υπουργός, πρόσεξε τώρα, του λαός, των τριών πολυτέκνων. Ο βουλευτής του λαός των τριών πολυτέκνων που ήρθε και έσπρωχνε τον Κοσμάκη που είχαν κλείσει τον τριών πολυτέκνων, όχι των τεσσάρων πολυτέκνων. Δεν θυμάμαι το όνομα, ξέρω δημοσιογράφη. Ξέρετε που κάθισε. Ναι. Έσπρωχνε τον κόσμο για να περάσει, δεν είπε καλησπέρα σε κανέναν, χωρίς εισιτήριο τον βάλανε και του κάνανε και υποκλήσεις. Αυτός είναι ο δημοκρατικός κύριος Ζαζόπουλος. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε ποιο είναι αυτό. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ το μήνυμα το πέρασα. Ισχύει και παρεσβεί. Εάν μας ακούει ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Γεωργιάδης. Ισχύει και ήμουν παρόν. Εμένα έσπρωξε. Να απαντήσει. Εμένα έσπρωξε με το πρόσβαλα. Καταγγέλεις δηλαδή αυτό, Αντρέα. Βαρύτατη καταγγέλεις. Βεβαίως. Έσπρωξε σε ένα έκτα σκουπίδια. Σκουπίδια μπορεί να είναι αυτοί που του ψηφίσαμε για τρία χρόνια. Αυτοί δεν θα υπάρχουν, εγώ υπάρχουν 15 χρόνια. Δεν μπορούν, οι υπουργοί φεύγουν για τρία χρόνια. Δεν μπορούν να ακούγονται πράγματα όμως χωρίς απάντηση. Να απαντήσουν, παρακαλώ, ήμουν παρόν, όχι οι δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι δίπλα μου τραβάγανε. Τον εκπρόσωπο του λαού να παρέμβει. Υπήρξε μορφή προς το πρόσωπο σας, κυρία Μαλιωτά, και εγώ το άκουσα, ήταν ξεκάθαρο. Όχι, καμία φορά. Και τώρα το γυρίζω, κύριε Σοφία. Δεν γυρίζω τίποτα, είχαμε θρησκεύμα στο σπίτι. Δεν είχε εισιτήριο, κύριε Μαλιωτά, και την πέρασε. Όντως δεν είχα εισιτήριο. Όμως η κυρία Μαλιωτά δεν έχει στόμα βαρύ. Δεν τη φοβόταν η γυναίκα, την πέρασε. Εγώ έχω στόμα. Όντως είχα πάει την περασμένη Τρίτη. Δεν είχα κλείσει θέση, δεν γνώριζα ότι έπρεπε να κλείσουμε θέσεις. Είχα πάει μαζί με τον Γιάννη, με τον φίλο μας. Έγινε βέβαια μια ψιλοφασαρία στην πόρτα, γιατί δεν τον γνωρίσαμε. Ναι, έγινε ένα επεισόδιο. Τελικά με άφησε η παραγωγή. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο κύριος Ευαγγελόπουλος δεν μπήκε ενώ εσείς μπήκατε? Έχει πάθει με μένα, το ξέρω. Δεν ξέρω. Εσείς μπορείτε να είχε θέση. Ίσως γιατί του φέρθηκα ευγενικά. Ήταν κάπως ρατσιστικό που δεν άφησε τον κύριο Βαγγελόπουλο να πει. Όχι, ίσως επειδή. Ο κύριος Λαζόπουλος είχε πάθει από τον Τάκη μου Γιουγκλάκη, τέλος. Τι είναι η ιστορία αυτή με τον κύριο Λαζόπουλο? Ίσως επειδή δεν του έβρισα. Του φέρθηκα ευγενικά. Ποιο δημοσιογράφο ήταν δίπλα μου? Όχι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι σου έκανε ο Τάκης μου Γιουγκλάκης τώρα? Ξέρει πολύ καλά ο κύριο Λαζόπουλο τι λέω. Η αλήθεια είναι. Όταν ανακατεύει την πεθαμένη γυναίκα του κύριου Λαζόπουλου που την έβριζε μέχρι που την βάλει να παίξει στου μίτσου. Την έβριζε τη Βουγιουκλάκη. Τώρα έγινε καλή. Είναι μεγάλη και τα θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε που στηνώσουν κάτω στη Συγχώρου και έλεγε εγώ είμαι ο εθνικό στάρ. Εγώ κυρία μου, δεν έβγαλε την κόρη σα ο κύριο Λαζόπουλο μαζί με μένα. Δεν σεβάστηκε και τον παππού μου που πέσε αυτοκίνητο επάνω του. Και έβγαλε την κόρη σα και δύο ώρα τώρα έκανε ερώτηση. Τι δουλειά κάνει η κόρη σα και τι δουλειά κάνω εγώ? Καλά σα κάνει και σα βρίζει λοιπόν ο κύριο Λαζόπουλο το παιδί σα. Αφού είστε και μητέρα. Κόρη μου. Και η κόρη μου, αν πηγαίνει σε αυτές τις εκπομπές, καλά παθαίνει και τη βγάζει και ο Λαζόπουλος. Όλες οι εκπομπές θα κάνει. Βραβείο! Εσείς να υποστηρίζετε τον κύριο Λαζόπουλο. Εγώ υποστηρίζω αυτό που είναι σωστό, παρακαλώ. Και εγώ υποστηρίζω λοιπόν τον Νίκο, τον εγγυημένο παππού μου, ο Λαζόπουλος, όταν είχε χτίσει το μάτι του. Μου σε να χωριέσαι, παιδί. Όχι, κυρία μου, να χτυπήσει τον ηλικία με ένα καρτοβίκι να τζόμπι και να κελάει. Να σου πω κάτι. Εμένα τώρα μου κάνει ένα πράγμα εντύπωση. Μία απουσία. Το σκυλάκι σου επειδή έφαγε πόρτα, έπαθε κατάθλιψη, δεν το έφερε σήμερα. Τι έγινε? Ακούγεται κάπως ηρωνικό αυτό. Να μην τραγουδάει, δεν απαντάω σε ανόητες ερωτήσεις. Να το προστατεύσω. Α, έτσι. Το ερώτημα είναι, Αντρέα, εσύ πιστεύεις? Και για να σας σεβαστώ, δεν απαντώ, γιατί σέβομαι την ιστορία του άντρα σας. Θα ήθελα να πω για κάτι άλλο. Εσύ πιστεύεις τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι δεν σε έβαλε μέσα ο Λαζόπουλος γιατί έχεις μια σκληρή γλώσσα? Τη στιγμή που όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Λαζόπουλος είναι πάρα πολύ ετοιμόλογος, κάνει απίστευτα σχόλια, κάνει καταπληκτικά σχόλια. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ξαφνικά φοβήθηκε να σε αντιμετωπίσει. Το αποκλείω. Γιατί μπορεί μία στο εκατομμύριο, δεν ήξερε το δικό μου επίπεδο άνθρωπος και νόμιζε, φοβήθηκε. Μήπως μεταχτώ σε άτυρα την ώρα που θα έδειχνε κάτι και τον βρίσω. Δεν είχα σκοπό εγώ να βρίσω έναν άνθρωπο που παίζει θέατρο και βγάζει το ψωμί του εκείνη τη στιγμή. Εγώ πήγα με μια παιδεία να τον δω. Βοηθήστε με στην ομαλή. Διότι ο χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος. Παρακαλώ. Υπήρξε μια ακόμα μελανή στιγμή χτες σε εκπομπή η οποία καταφέρθηκε. Ο κύριος να φέρει το χαρτί της ψυχολογίας, αν είναι ψυχολόγος, που τον καταγγέλλω ότι δεν είναι εγώ στην εκπομπή σας. Να βγάλει το χαρτί του ψυχολόγου. Άκουσαμε λίγο. Για να καταλάβει ο κόσμος, να δούμε το απόσπασμα από την εκπομπή Κουσκούς και να το σχολιάσουμε συνέχεια. Πάμε. Να διαμαρτυρηθεί.
γιατί λέει τον βρίζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Θέλει βέβαια να τον σατυρίζει. Λέω, α, σας παρακαλώ να έχει με προβάλλετε. Με μια συγκεκριμένη λέξη. Με μια λέξη ναι, ακούω. Με το τρελός. Με το τρελός ακούω. Ναι. Το γυαλί. Ναι. Ναι. Είναι το ίδιο με το περιλέμιο του σκύλου του Ψινάκη. Άρα από την ίδια που τύψα. Τώρα μου κάνεις. Αυτό δεν είναι όμως διερεύνηση. Κύριε Δαγιά, θέλω την επιστημονική σας άποψη αμέσως. Θέλει το Λαζόπουλο κοντά για να πει αν είναι τρελός. Δεν χρειάζεται από μακριά φαίνεται. Ο κύριος Δανιάς τι ακριβώς είπε, γιατί δεν άκουσα αγαπητή. Ο κύριος Γιαννιάς είπε ότι από μακριά θα είναι. Εγώ είπα στα κανάλια ότι ήρθε εδώ στον ψυχίατρό μου, τον κύριο Ραζόπουλο που με αποκαλεί επί 1,5 χρόνο τρελό. Ο κύριος Δανιάς τι είπε για σας. Να με δει. Και είπε ο κύριος Δανιάς δεν χρειάζεται να πάει στον κύριο Ραζόπουλο να του πει αν είναι τρελός. Από μακριά φαίνεται. Μάλιστα. Η συμπεριφορά του κύριου Δανιά, και το λέω πάρα πολύ σοβαρά, γιατί είναι ψυχολόγος και είναι. Εάν έχει δίπλωμα να το δείξει το δίπλωμά του, παρακαλώ. Δεν είναι υπρέπουσα προς το πρόσωπο του κύριου Βαγγελόπουλου, ακόμα και στο πρόσωπο ενός απλού πολίτη. Δεν μιλάς εσύ στην τηλεόραση, αγαπητέ Δημήτρη, που σε γνωρίζω από την εποχή που σου πιάναμε στα σύνδεση. Και δεν είχε να φάει. Και σου βάζαμε και μαξιλάρι. Και όλη του καριέρα το κουσκούς μόνο. Λόγω των περιττών κιλών, των οποίων είχε τότε. Να κάθεσαι λοιπόν και να θάβει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποστάτευτος. Πόσο μάλλον ένας πολίτης. Ανεπίτρεπτο, αγαπητέ Δημήτρη, και το λέω με όλη τη σοβαρότητα, διότι σε ξέρω από τότε και έχω την ευκαιρία. Εγώ σέβομαι την αρχισυντάκτρια του κουσκούς, γιατί έχει σχέση και με αυτό το κανάλι εδώ. Βεβαίως, γνωρίζω ανθρώπους και καταστάσεις. Σέβομαι και απορώ πώς αυτή η αρχισυντάκτρια το επέτρεψε αυτό. Αλλά ο κύριος Γιαννιάς θα του κάνω πόλεμο να βγάλει το δίπλωμα του ψυχολόγου να δείξει. Στην κάμερα να μου πει πού σπούδασε και να μου δείξει το δίπλωμα του ψυχολόγου. Αφήστε τα διπλώματα αφήστε, και κύριε. Γνωρίζω πολύ καλά εγώ τι λέω. Δεν είμαι εκτός πραγματικότητας. Άκουσα το πρωί ότι και εσείς τώρα με την ταυτότητα κάποια λοβιτούρα έχετε κάνει. Καμία λοβιτούρα δεν έχω κάνει. Καμία λοβιτούρα δεν έχω. Είναι προς χρήση του καθενός για να το αναλύσετε μόνοι σας. Αφού δεν γράφει ημερομηνία στην ταυτότητά σας. Η φωτοτυπία έχω ζήσει την ημερομηνία. Τώρα αφού το ξέρω. Δεν είμαι το 68 λοιπόν. Πάμε να απολύουμε. Υπάρχει και στο www.parishilton.gr. Πάμε να απολύουμε λοιπόν το βραβείο, αλλά πριν το βραβείο. Όχι, πρέπει να ακούσουμε τραγούδι. Αν είμαι τρελός, εγώ και το ελληνικό δημόσιο που με υπέγραψε τρελό είναι. Από τον. Σε αυτό δεν διαφωνείτε. Μπράβο. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Πάμε να τραγουδήσουμε. Το μικρόφωνο σας. Πάμε. Ένα και το πρώτο. Το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτυπά. Κι όμως εσύ, κι όμως εσύ το νούμερο αυτό. Το ξέρεις πια, το ξέρεις πια από πολύ καιρό. 6-8-3-5-7. Να. Μήπως τον αριθμό θες να πω ξανά. Να. Δεν είναι αστείο, δεν είναι αστείο αυτό που θα σου πω. Τα πάρω εγώ, τα πάρω εγώ για να σου πω αντίο. 6-8-6-8-3-5-7. Να. Το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτυπά. Να. Να. Το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτυπά. Να. Κι όμως εσύ, κι όμως εσύ το νούμερο αυτό. Το ξέρεις πια, το ξέρεις πια από πολύ καιρό. 6-8-3-5-7. Να. Μήπως τον αριθμό θες να πω ξανά. Να. Δεν είναι αστείο.
Δεν είναι αστείο αυτό που θα σου πω. Θα πάρω εγώ, θα πάρω εγώ για να σου πω αντίο. 6, 8, 6, 8, 3, 5, 7. Να 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 να. Το τηλέφωνο πες γιατί δεν χτυπά. Να 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 να. 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 Έχω να πω ότι πραγματικά το τραγουδάκι στην εκτέλεση που έκανε ο Ανδρέας ήταν καταπληκτικό. Και αυτή είναι η δική μας απάντηση στα βραβεία Κουτσαρίου. Αυτά είναι τα βραβεία Κουτσαρίου. Το έχει πει και στα ιταλικά. Λόγο, 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 λόγο. Κάποια στιγμή, το όνειρό μου κάποια στιγμή είναι να κάτσω απέναντι από έναν σοβαρό δημοσιογράφο και να του εξηγήσω, εσείς κύριε να πάψετε. Γιατί δεν έχουμε ούτε την ίδια ιστορία, ούτε την ίδια ιστορία, ούτε τα ίδια πράγματα τραβήξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλω να κάτσω απέναντι από ένα σοβαρό δημοσιογράφο και να του εξιστορήσω αυτά που έζησα 15 χρόνια στον χώρο της δουλειάς μου και τα δάκρυα που εγώ έχω χύσει για να υπάρχω σήμερα. Γιατί βαρέθηκα πια να βλέπω όλη αυτή την ευχαριστία με αυτά που ζω. Διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέω, διότι έκανα το πρωτοχρονιάτικο εγώ στο ΜΑΔ και χάρισα στον κύριο Κουρή 4 εκατομμύρια και του φρετεράστηκε τηλεθέαση και δεν πέρασα ποτέ ούτε σαντελισμένο απ' έξω από το να κάτσω σε μια καρεκλίτσα να παρακολουθήσω το βραβείο ΜΑΔ. Έχω πολλά παράπονα, είναι αχάριστο το κύκλο με αυτό. Κακώς μπλέχτηκα, αν δεν ήταν 15 χρόνια θα έχω θυσιάσει και να είχα κάνει μια άλλη δουλειά, θα τα παράταγα, αν δεν τα παρατάω από πείσμα, γιατί κουράστηκα για να κάνω οτιδήποτε, θα προχωρήσω από οποιοδήποτε τίμημα και να ξέρω ότι είμαι πολύ δυστυχής ψυχολογικά μέσα σε αυτό όλο το χώρο που λέγεται ζόμπις. Μπράβο! Μπράβο! Εγώ θέλω να πω ότι και σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος, τον Ευαγγελόπουλο τον εκτιμάω, να σας πω γιατί τον εκτιμάω. Γιατί όταν κάποιοι άλλοι τον λιδωρούν και να τον φέρνουν στις εκπομπές για να κάνουν την πλάκα τους, εμείς πρέπει να δεν κάνουμε εδώ την πλάκα μας, να περάσουμε κάποια μηνύματα. Και ξέρετε τι έκανα ακόμα. Πήρα τη σκαλέτα που μου κάθε μέρα ο αρχισυντάκτης μου και την έδειξα στον Ανδρέα και μαζί στήσαμε το σημερινό σοου για να καταλάβετε πόσο δημιουργικό μυαλό είναι. Όταν λοιπόν κάποιοι άλλοι λιδωρούν αυτόν τον άνθρωπο, καλό είναι να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους. Και απευθύνομαι στον κύριο Δανιά. Και στην εκπομπή Κουσκούς που τον αφήνει ανεπίτρεπτα και καταφέρεται να δίνει ένα απλό ανθρώπου. Με δύο ανθρώπους από πίσω μου που τους συντηρώ εγώ, λοιπόν. Τρελός. Τώρα, μια αγκαλίτσα για να περάσουμε. Κάνουμε καλαμπούρι για να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Έβγαλε δάκρυ, δεν το πιστεύω. Μη μου κλαις. Έβγαλε δάκρυ. Ξέρεις τι γίνεται, Στέφανε. Καλούμε κάποιον στο σπίτι μας, στο πλατό που είναι το σπίτι μας και δεν τον σεβόμαστε. Και τον δέρνουμε. Ακριβώς. Είναι το σπίτι μας το πλατό. Τον καλούμε λοιπόν τον προσκεκλημένο μας και του αλλάζουμε τα φώτα. Εμείς λοιπόν. Ανδρέα μου, σου επιτρέπουμε μια φορά τη εβδομάδα να είσαι εδώ πέρα να τραγουδάς και να κάνεις την πλάκα σου μαζί μας. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Μαλιωτάκη για να έτσι να χαλαρώσουμε, να μπούμε στους ρυθμούς που πρέπει να μπούμε όπως προσχεδιάσαμε και φτιάξαμε, Ανδρέα μου, από πριν για τα σημερινά βραβεία Καρχαρίων, τα οποία δίνουμε εμείς διακομωδώντας και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε, τα βραβεία Αρίων. Δεν κατάλαβα, γιατί πάει εκεί πέρα και παίρνει το βραβείο ο Χατζηγιάννης. Η κυρία Μαλιωτάκη δεν έχει δικαίωμα να πάρει και αυτή το βραβείο ο Χατζηγιάννη. Εμείς λοιπόν το δίνουμε σήμερα στην κυρία Μαλιωτάκη. Θα πάει ένα βραβείο καθένας που θέλει πολύ χρόνια. Όμως το δίνουμε στην κυρία Μαλιωτάκη, γιατί η κυρία Πόπη Μαλιωτάκη είναι μέσα σ' όλα. Έτσι δεν είναι, Πόπη μου? Σ' όλες εκπομπές. Έλα ρε που πάρα βγάλ τα όλα. Σ' όλες εκπομπές. Ανοίγουμε την τηλεόραση, βλέπουμε την Πόπη. Βλέπουμε την Πόπη να είναι εξαπλωμένη στον καναπέ της. Βλέπουμε την Πόπη να είναι στο σπίτι της. Βλέπουμε την Πόπη με τον ερωτά της. Βλέπουμε την Πόπη με σοκολάτες. Βλέπουμε την Πόπη με σπα, με μαγιό και σοκολάτες να την αλείφουμε παντού.
Πού είναι βλέπουμε την Πόπη. Βλέπουμε την Πόπη να την λιδωρεί και να την διακομωδεί ο κ. Λαζόπουλος, όπως έχει κάθε δικαίωμα. Βλέπουμε την Πόπη να πηγαίνει. Και να λέγει και αλήθεια, πάει εντάξει. Βλέπουμε την Πόπη να πηγαίνει στον κύριο Λαζόπουλο και ο κύριο Αγγελόπουλο να μείνει έξω. Και είναι άδικο. Βλέπουμε την Πόπη να προσφέρει λουλούδια στον κύριο Λαζόπουλο. Που ήταν πολύ ανώτερο αυτό που έκανε, γιατί εγώ τότε είδα την προηγούμενη εβδομάδα τη είπα κοπέλα μου, πώς μπορεί να πα λουλούδια και δεν του πήγε σαν κάποια. Επίσης, με ειλικρινή δηλαδή. Βλέπουμε την Πόπη να κάνει λοιπόν μέτρηση στην εκπομπή τη κυρία Δρούζα ζωντανά και να αποδεικνύει. Ακομπλεξάριστα. Δεν είναι μπριζολέ. Ακομπλεξάριστα. Διότι μπαίνει στην ηλικία των 30 χρονών μιας γυναίκας. 29 είναι. 29 σε ρωτήματα. Πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, το προεισαγωγικό βίντεο πριν δώσουμε το βραβείο Χατζηγιάννη στην κυρία Μαλιωτάκη. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίου. Σε θέλω με έναν όρο να τα βάζεις όλα τη νύχτα πει κι ας με πάρω σηκωτώ το πρωί. Η Πόπη Μαλιωτάκη επανέρχεται και σε σοκολατένια έκδοση. Έκανα σοκολατοθεραπεία που είναι για άλλη υποδιάλυση. Για να μην έχει πλέον καμιά διαφορά με την Beyoncé. Δεν έχω τίποτα απολύτως να ζηλέψω, όχι από την Beyoncé, από κανένα. Η Beyoncé είναι pop τραγουδίστρια, δεν έχει καμία σχέση το στυλάκι που τραγουδάει η Beyoncé με το στυλ το δικό μου. Το έχω ρίξει στις σοκολατοθεραπείες. Η ομοκαταληξία Beyoncé μπριζολέ ταιριάζει. Αλλά κατά τα άλλα ήταν άστοχο. Αφού με βλέπεις, η μπριζόλα, αφού με 57 κιλά είμαι μόνο. 57 κιλά είμαι μόνο. 57 κιλά είμαι μόνο. Παραδέχεται βέβαια ότι έχει κάποια παραπάνω κιλάκια. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να χάσω 2-3 κιλά. Εν μέρη μου φαίνεται ότι έχει λίγο δίκιο. Αλλά από την άλλη μου λένε όλοι ότι είσαι κανονική. Αλλά δεν αγχώνεται. Θα κάνει υπονορόφηση. Σε κάποια σημεία μπορεί να χρειαστεί να κάνω. Ναι. Δεν ξέρω εσύ πώς με είδες, θέλω. Σε κάποια σημεία έτσι είναι. Λίγο στην κοιλίτσα μπορεί να χρειαστώ. Αλλά και Beyoncé στα ίδια είναι κατά τη γνώμη της. Την είδα φωτογραφία και μπορώ να πω ότι έχει μπούτια. Θέλει πηγόντως λοιπόν αναρρόφηση. Beyoncé. Ναι. Όσο για το Λάκη Λαζόπουλο, δεν τον θεωρεί και κορμάρα. Τον εαυτό σου στο καθένα τον έχει δει τώρα τελευταία πώς είναι. Μουσχάρι. Πώς, ο Λάκης. Δεν έχω πρόβλημα. Κύριος Λαζόπουλος χρειάζεται λιποδιάλυση. Επιγόντως. Επιγόντως. Ειδικά κοιλίτσα και τέτοια είδα ότι έχει. Να πάει σε ένα γυμναστήριο και να κάνει μερικές θεραπείες. Η φύκια ή η σοκολατοθεραπεία του χρειάζεται. Θα κάναμε μαζί σοκολατοθεραπεία, πιστεύω θα του άρεσε. Θα τον βασάλει μα σοκολάτες. Με λίγα λόγια, της αρέσει ο εαυτός της. Είμαι πολύ καλά με τον εαυτό μου, με την Πόπη. Είμαι ευχαριστημένη από την εμφάνισή μου. Τόσο που θα ποζάρει μέχρι και για άγαλμα. Θα κάνω ένα άγαλμα. Όπως είμαι εγώ. Μια Πόπη. Με ποιον θα ήθελε να κάνει ντουέτο στην πίστα? Με το Γαλάντι. Με το Γαλάντι. Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βύση που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ πλευρό ταλέντο. Ήταν από την εκπομπή του Δρυμούση, στο Βασιλάρα Προχώρα. Πας πολύ καλά και ας την πέφτουνε. Καταπληκτικό βίντεο, καταπληκτικό. Πας πολύ καλά, Βασίλη, και ας την πέφτουνε. Ας την πέφτουνε αυτοί, θα πέσουν αυτοί στον Δρυμούση. Πάρα πολύ καλά και τον ευχαριστώ ειδικά εγώ. Ναι, κύριε Βαγγελόπουλε. Ήρθε λοιπόν, τράβηξε και το Άλπερ και έδειξε χθες την κυρία Μαλιωτάκη και εμένα και έκανε ένα σχόλιο καθόλου από πολύ συμπαθής κύριος Δρυμούσης. Να πω και εγώ τον συμπαθώ γιατί είναι ένα παιδί που αγωνίζεται. Είπε όμως, του στείλω ένα μήνυμα στο κινητό πριν δείξει την εκπομπή που τη διαφήμιζε. Σας αγαπώ. Και λέει, ναι κύριε Ευαγγελό, που μας αγαπάτε. Δυστυχώς μας αγαπάνε όλοι. Λάθος ήταν. Α, λοιπόν, καταγγέλνουμε τον Βασίλη Δρυμούση. Γιατί όμως τον καταγγέλνουμε, κύριε Ευαγγελόπουλε. Κύριε Ευαγγελόπουλε, γιατί όμως. Από πού είστε εσείς, βέβαια. Πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Θα πρέπει λοιπόν η λογική στην εποχή μας να είναι τρελά και η τρέλα λογική. Και φαίνεται ότι είναι υπερλογική και τη παλιά σχολή. Δεν τρελαίνει, τι να κάνουμε τώρα. Η τρέλα τελικά, κύριε Ευαγγελόπουλε, θεωρείται ότι πουλάει.
Δεν ξέρω, δεν είμαι τρελός και δεν μπορώ να σας πω. Άμα τρελαθώ, θα σας ενημερώσω. Είστε όμως ένας άνθρωπος 15 χρόνια στο χώρο. Κάτι θα ξέρετε. Κάτι θα έχετε ακούσει. Ό,τι πουλάει πολύ σύντομα και σε ένα-δύο χρόνια, δεν πουλάει 15 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία Μαλιωτάκη. Ορίστε. Παρακαλώ, εξηγήστε μου κάτι. Ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε? Γιατί όλος ο κόσμος. Το άλλη μια φορά. Σας παρακολουθεί. Το οποίο με έχει κάνει χρυσή στο διαδίκτυο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Μελά που μου κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Και έχω γίνει δεύτερη φορά χρυσή. Και η απορρομή μου θα γίνει σε 10 μέρες. Έχετε υπέροχο πρόσωπο, αφήστε τους να λένε. Παρακαλώ, να σας ακούσουμε. Για το σώμα μου δεν σας αρέσει. Μάρα! Ποτέ μου δε θα σε ξεπλάσω κι εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσω. Εσύ είσαι μια άλλη σκορπά στα φιλιά σου κι εγώ σαν την ξένη μιλάω στη σκιά σου. Απ' τη μέρα που έχεις φύγει είναι η ζωή μου λίγη, η μοναξιά παντού να με τυλίγει. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά σου φωνάζω, με τον εαυτό μου τα βάζω. Άλλη μια φορά θα ματώσω που σ' αγάπησα τόσο. Ποια βλέπεις τώρα στα μάτια κάθε βράδυ, σε ποια χαρίζεις το πιο ζεστό σου χαλί. Εκείνη δικό της κρατάει το κορμί σου κι εγώ είμαι έξω, έξω απ' τη ζωή σου. Απ' τη μέρα που έχεις φύγει η ζωή μου λίγη, η μοναξιά παντού να με τυλίγει. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά σου φωνάζω, με τον εαυτό μου τα βάζω. Άλλη μια φορά θα ματώσω που σ' αγάπησα τόσο. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ. Άλλη μια φορά θα σε παρακαλέσω, άλλη μια φορά θα σε κάνω Θεό. Άλλη μια φορά στη φωτιά σου θα πέσω κι άσε με για σένα να καώ.
κυρία Μαλωτάκη. Την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της. Κερδίζει στο βραβείο Χατζηγιάννη η κυρία Μαλιωτάκη. Γιατί ο κύριος Χατζηγιάννη θα παίρνει όλα και η κυρία Μαλιωτάκη δεν θα παίρνει αυτή. Θέλω να πω κάτι. Εξαιρετική. Θέλω να πω να ευχαριστήσω τον Μέξα που μου έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Υπέροχο είναι. Με πολλές προστάσεις επιτυχίες. Είναι το προσωπικό μου ζούκι της Άντζελα Δημητρίου επί 20 ολόκληρα χρόνια. Έχει γράψει πολλές μεγάλες επιτυχίες, όπου είναι το όλα της αγαπώ του Σφαγιανάκη, το ροκ φεγγάρι του Τερζή, το ένταρμα σε λήψος της Γαρμπής. Θέλω να τον ευχαριστήσω μαζί με τον Γιώργο τον Παπαγιανόπουλο που με εμπιστεύτηκαν. Με την Άντζελα τα πας καλά. Ναι, με όλο τον κόσμο. Όχι, δεν το πήρα, μου γράψει το τραγούδι, είναι συνθέτης. Τον έχει, η Άντζελα τον έχει. Δεν πάει, πριν περάσουμε διαφημίσεις, ένα λεπτό. Το αγόρι αυτό εδώ που βλέπετε, εδώ πέρα, αυτό το αγόρι, το λένε Θανάση Καραχρήστο και όχι Χρήστο, όπως γράφετε στα μηνύματά σας. Έχει χαθεί και τον αναζητεί η οικογένειά του. Παρακαλώ, πάμε σε διαφημίσεις, συνεχίσουμε τα βραβεία Αρίων, τα βραβεία Καθαρίων, αυτή είναι η δικιά μας απάντηση. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίων. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίων. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 12 παρα 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο εδώ που είναι μαζί μας. Κυρία Μαλιωτάκη, κύριος Παρασκευάς και κύριος Βαγγελόπουλος. Σε ευχαριστούμε θερμώς για την παρουσία σας στην εκπομπή. Μασάζ. Και ποιος μας είσαι που λέει. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πάνο Μελά που μου κάνει τις δημόσιες σχέσεις μέσα στο ίντερνετ. Και με κάνει χρυσή στο διαδίκτυο. Είναι αλήθεια ότι ο αντίκτυπος από το τραγούδι σας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεχόμαστε καταιγιστικά. Αλήθεια, σας άρεσε. Θα μου επιτρέψετε να σου πω για την κυρία Μαλιωτάκη για το ίντερνετ ότι αυτό πραγματικά το διαδίκτυο έχει γίνει χρυσό. Το ξέρω γιατί ασχολούμαι πολύ με το ίντερνετ. Και έχει και ένα από τους καλύτερους τεχνικούς του ίντερνετ η κυρία Μαλιωτάκη στην Ελλάδα. Σημαίνει 20.000 ταυτόχρονες ακρόασεις την ίδια μέρα και ώρα. Μπήκαν 20.000 χρήστες και ακρόασαν το τραγούδι. Μάλιστα, να συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε τον ακατάπαυστο ρυθμό της απονομής των βραβείων Καρχαρίων που δίνει σήμερα η εκπομπή μέσα σε όλα μια προσφορά και ιδέα του δημοσιογραφικού επιτελείου της εκπομπής μας. Ναι. Πάμε στη συνέχεια στον Παρασκευά. Στον Παρασκευά αποφασίσαμε με τη συμμετοχή του κόσμου και βεβαίως την συνδρομή του πάνελ, των πανελοπολιτών και των κυρίων που είναι μαζί μας, να του δώσουμε το βραβείο. Και γιατί όμως, διότι 4 χρόνια η Τάμτα είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Δεν έχει ξαναγίνει. Και βραβεύεται γι' αυτό. Και βραβεύεται γι' αυτό. Έτσι, λοιπόν. Ακριβώς. Παρασκευάς, ένα ερώτημα παρακαλώ. Παρασκευάς. Να δώσω φιλάκια σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Κύπρο, γιατί έχω και κουμπάρο και ένα ψερά το Μιχάλη. Έχω φάει και τυρί, ε. Τι τυρί μπορώ φάγαμε. Χαλούμι. Χαλούμι. Αληθώδη. Μιλάμε. Λοιπόν. Ναι. Τρως χαλούμι και αισθάνεσαι δυνατός. Αληθώδη. Αγαπητέ Παρασκευά, ακούω. Θέλω να δούμε μαζί το βίντεο το οποίο μας έδωσε την αφορμή για να σου δώσουμε το βραβείο Τάμπτα. Είναι το βίντεο των πρώην συναδέλφων σου στην εκπομπή της κυρίας Πάνια, οι οποίοι πρωτοστάτησαν. Εκεί δεν πήρα βραβείο γιατί εγώ έφυγα πιο μπροστά. Πρωτοστάτησαν σε μια απίστευτου όγκου διαμαρτυρία και διαδήλωση έξω από το αθλητικό κέντρο του ΤΕΚ ΒΟΤΟ που έγιναν τα βραβεία Αρίων. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Διαγωνίζεσαι στα βραβεία Αρίων. Διαγωνίζομαι στα βραβεία διότι είμαι παλιός, έχω βγάλει τα προηγούμενα CD και διοργανώνουμε τη συμπαράσταση που είχα έρθει εδώ γιατί είναι και πολύ ανευχαριστία διότι μας δώσαν η πρόσκληση να έρθουμε στο Βελγινάριο. Παρότι έχετε κοινό. Τώρα παράδειγμα καιρό δεν έχουμε, αλλά περιμένουμε κάποια έγκριση από το ραντεβού. Έχετε κοινό που σας ακούει. Ναι, έχουμε πάρα πολύ κοινό, ήταν προηγουμένως πολύ κόσμο και παραμείναμε πάρα αυτό πολύ. Αυτό είναι αδικία και αχαριστία. Να είναι αυτοί μέσα και εμείς απ' έξω. Γιατί? Ήρθαμε να κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία απόψε εδώ όλο το team του ΖΕΤΕΜ και θέλουμε να πούμε ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι αδικία. Σικέ μάλλον είναι. Διότι δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι ήταν νούμερο ένα στις πωλήσεις να είναι τελευταίοι. Ή να μην επιτρέπεται να μπουν έστω και μέσα
Μια απλή πρόσκληση, μην δεν διεκδικούμε κανένα βραβείο. Σας δέχονται με κάθε σεβασμό προς τη δουλειά σας, γιατί θεωρούν πως το τραγούδι το δικό σας είναι κάτι διαφορετικό που δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα. Εάν αυτό είναι, αυτό που λέτε είναι, ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός. Εγώ έχω να πω ότι δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχε σταθμός το καλοκαίρι, δεν υπήρχε κλαμπ που να μην ακουγόμαστε. Που να μην ακουγόμαστε. Δεν υπήρχε κινητό που να μην μας είχαν μέσα. Κι όμως αυτή τη στιγμή είμαστε απ' έξω. Εμείς που στις πωλήσεις όλο το καλοκαίρι ήμασταν στις πρώτες 10 θέσεις. Κι όμως αυτή η κύριε είναι μέσα και εμείς είμαστε απ' έξω. Το θεωρούμε αυτό πολύ άδικο. Γι' αυτό ήρθαμε απόψε εδώ να εκδώσουμε τη διαμαρτυρία μας. Πιστεύετε πως τα βραβεία πρέπει να ανταποκρίνονται σε ανθρώπους που πραγματικά βρίσκουν ανταπόκριση από το κοινό? Πραγματικά το αξίζουν και πράγματι βρίσκουν και ανταπόκριση από το κοινό. Και πιστεύω ότι έχουμε βρει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Δηλαδή όχι μόνο Ελλάδα και εξωτερικό και Ευρώπη και παντού, παντού και σε όλα τα κράτη. Αμερική, Αυστραλία. Έχει γίνει πάντα εγώ στα τραγούδια των παιδιών όλων. Και το δικό μου. Κολλημένος με σένα, κολλημένοι με μένα, κολλημένοι και οι δύο και έχουμε γίνει ένα. Σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει γίνει πάταγος. Γιατί να είναι αυτοί μέσα και εμείς απ' έξω. Είναι στημένο. Εγώ δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Για μένα έχω πολλές απορίες. Έχετε στεναχωρεθεί? Έχω στεναχωρεθεί πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι σας αντιμετωπίζουν άδικα? Βέβαια. Ανήκετε σε τραγουδιστές? Υπάρχει ρατσισμός. Για να είμαστε και πρώτοι στις πωλήσεις από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, σημαίνει ότι μας αγαπάει ο κόσμος και ο κόσμος θέλει κάτι το διαφορετικό. Φτάσετε τον εαυτό σας ανοιχτά στους τραγουδιστές? Ναι. Λέτε εγώ είμαι τραγουδιστής? Ναι, εγώ το λέω ότι είμαι καλλιτέχνης. Εγώ το λέω. Έχετε ξανατραγουδήσει πριν από το ΣΟΤΕΜ? Εγώ έχω ξανατραγουδήσει περιστασιακά σε διάφορα μαγαζά, καραόκια και τα λοιπά, ανάλογα παντού. Θεωρείτε ότι σας υποτιμούν στο έργο σας και σε αυτό που προσφέρετε όταν σας αφαγορεύουν την είσοδο στα μουσικά βραβεία Ρίων? Βέβαια. Βέβαια. Για μένα είναι ρατσιστικό. Είναι λίγο ρατσιστικό αυτό. Δεν είναι σωστό για μένα. Δεν είναι δίκαιο δηλαδή. Μήπως... Γι' αυτό είναι και ο λόγος που ήρθαμε εδώ πέρα. Δάγμο, δάγμο, δάγμο! Το καρνίτσιο! Θέλω να με ο ερασίτσου! Δάγμο, δάγμο, δάγμο! Το καρνίτσιο! Θέλω να με ο ερασίτσου! Μ' αρέσει που σε μάτια μου με άλλον παντρεμένη, αλλά γουστάρω πιο πολύ που είσαι ερωτευμένη. Τώρα κυρίες και κύριοι, θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση του Παρασκευά για τη διαδήλωση. Θα ήθελα να πω κάτι στον κόσμο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Παρασκευάς έπρεπε να ήταν στον Άριο Πάγο. Άριο Πάγο, έτσι είναι. Άριο. Στο Άριο, ναι. Θα πέραμε το τίτλο, έτσι είναι. Γιατί ο Παρασκευάς έγινε πάταγος. Έχω δώσει 20.000 αυτόγραμμα στην Ελλάδα. Τα έχω πουλήσει με ένα ευρώ το αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο τζάμπα. Έπρεπε ο Παρασκευάς να είναι εκεί και να πάρει το βραβείο. Πώς είδες τη διαδήλωση των συναδέλφων σου? Ήταν από ό,τι βλέπω και με βλέπεις αφενός με ένα αφετέρωτο δεδομένο ότι όλοι αυτοί είναι χαζοί. Πώς να βγει εκεί να πάρει βραβείο? Ο Κάτμα με τη φωνή την ψηφδί. Όλοι δηλαδή, δεν βλέπω κανένας να μην συγκινήσει από τους καλλιτέχνες. Τι βραβείο ήθελες να πάρεις? Ποιες κατηγορίες βραβείου ήθελες το να πάρεις? Το πρώτο βραβείο. Ο πιο ακριβό πληρωμένος στα ουρισμού του πλανήτη. Γιατί σου ανασκευάζω που μόνο ότι είσαι πάντα εγώ. Συγγνώμη τώρα, δεν κατάλαβα. Θεωρείς εσύ από την ομάδα αυτή ότι εσύ ήσουν ο καλύτερος? Ναι, ο καλύτερος. Έχουν ξεχωρίσει, γι' αυτό έχω φύγει και από την άλλη. Τόσα άτομα ξεκίνησαν, τόσα CD έχουν πουλήσει, τόσα εξτρά έχουν κάνει όλοι και ξαφνικά εσύ είσαι ο καλύτερος. Εγώ έχω πάει 105 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τώρα πάω και Αγγλία. Αύριο πρωί φεύγω στην Αγγλία. Έχεις καβαλήσει το καλάμι μου φαίνεται. Όχι, τι λέω, Παρασκευάς είναι άρχοντας και πιστεύω να κάνω καριέρα μόνο μου χωρίς την Αγγλία. Γιατί με αγαπάει το Σταρ, γιατί ο Παρασκευάς είναι και Σταρμάν. Πες να καραζιστώ. Ξαναπαρακαλάει την Ανίτα να μπει μέσα, πάει και στην τέξω από τη βάνια. Ποτέ δεν γυρίζει πίσω. Σήμερα ο Παρασκευάς ποτέ δεν γυρίζει πίσω. Άσε τα ποτέ. Χωράει το τελώνει ο Παρασκευάς, δεν πάει φούστα. Γι' αυτό δεν πάραμε και κολλάνο που ο Ρουβάς μας έβαλε φούστα ο Ρουβάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε το Ζάκη Ρουβά. Έτσι, μπράβο. Πες τα Ανδρέας. Αφήστε ένα μύθο στη θέση του. Έτσι, μπράβο. Σε παρακαλώ τώρα, Παγγελόπουλε. Αφήστε ένα μύθο. Σου τα ψάλω γιατί σε έχω στην μπούκα. Κατάλαβες. Έχεις κουβέντες πάρα πολλές μεγάλες για πάρτι μου. Για
αυτό έφερε και τον Bodycal. Για τον Δύρη έφερε τον Bodycal. Άμα κάνει τίποτα τον Δύρη. Bodycal. Μια χάρη, μην μιλάτε όλοι μαζί για να πάρει κανένα τάκα αύριο πριν να την παίξει το ραδιό. Ναι, ο Ευαγγελόπουλος μας το παίζει. Μας το παίζει, ξέρεις τι γίνεται. Ο Παρασκευά, φίλοι μου, και μετά μας την βγαίνει. Είμαστε φίλοι, από πού είμαστε. Και μετά την είπεσε πάνω στο πάρκ πλάσμα. Μια φορά μας έκανε ένας σκηνοθέτης να κάνει τηλεθέαση και το ακολούθησα. Δεν έχω καμία φιλία μαζί σας, δεν κάνουμε τα ίδια πράγματα και δεν με ενδιαφέρει. Δεν σας κατηγορώ, δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνω. Και γι' αυτό και ο Λαζόπουλος δεν σε έβαλε μέσα γιατί είσαι νούμερο. Άμα σε έβαζε μέσα θα χαλούσεις την πρεμιέρα τη δικιά του. Γι' αυτό δεν σε έβαλε και μέσα, δεν είσαι σοβαρός τύπος. Έχω μάθει κύριε να απαντώ και να επικρίνω ανθρώπους που τους θεωρώ ότι είναι κάτι. Κατηγορία του Λαζόπουλου που είναι πάρα πολύ δυνατός, έχει πάρα πολύ ακροβατικότητα και είναι άνθρωπος που πουλάει τρέλα, δηλαδή είναι showman. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Λαζόπουλο που σε παραστάνει, σε κάνει και φίρμα. Τώρα θέλει μια απάντηση όπως πρέπει. Να μάθει πρώτα να μιλάει ελληνικά και να ξέρει την κάθε λέξη που λέμε και μετά μπορεί να το απαντήσει, γιατί δεν καταλαβαίνω τα μισά που λέει. Επίσης, όχι, ελληνικά μιλάω πάρα πολύ καλά στην καθαρέφουσα. Γιατί έχω πάρει και δίπλωμα. Με το ΒΑΣ. Κάθε δίπλωμα, τι δίπλωμα. Τι δίπλωμα έχεις πάρει. Έχω πάρει και δίπλωμα. Τι δίπλωμα. Στα αγγλικά. I speak English a little bit. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τα βραβεία. Θέλω να επίσης να επισημάνω το γεγονός το εξής, ότι μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι του πρότεινες χρήματα, να το χρηματίσεις. Ναι, του είπα μόνο να του δώσω 10.000 ευρώ για να πει που λες, να πει καλές κουβέντες για πάρτι μου. Ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας, λοιπόν σας παρακαλώ. Γιατί όταν πάει πάντα με κατηγορία, λέει του ζετέμ πανσιάρι. Εγώ. Δεν είπε, δεν είπε, δεν μιλάω για σας κύριε, δεν με ενδιαφέρεται. Δεν μιλάω για σας κύριε, ούτε σας θεωρώ φίρμα. Από το Fame Story. Ούτε από το Fame Story βγήκατε, ούτε σας θεωρώ φίρμα, ούτε μιλάω για σας και δεν με ενδιαφέρει. Είμαι φίρμα, από τη στιγμή που έχω Rolex με 35.000 ευρώ, είμαι φίρμα. Εσύ κύριε Παγγελόπουλο, τι είναι τα χρυσάφικα σου, δεν βλέπω τίποτα. Εγώ δεν είμαι κόμμα να φοράω χρυσάφικα και ρολόγια χρυσά. Όχι, σε παρακαλώ. Τώρα εδώ μην μπερδεύεις τα σκόρτα με τα κρεμμύδια. Άμα λάχει ο Παρασκευάς, είπαμε ότι είμαι άντρας 100%. Δεν βγήκαμε σκυλάκια έξω και δεν βάζω και φρουφρού. Θέλω να μου πεις ποιος έστειλε τα παιδιά του ΖΕΤΕ στα Ρίον. Από ό,τι βλέπω και με βλέπεις αφενός με ένα αφετέρω δεν ήταν στημένο το παιχνίδι. Τους έστειλε η Ανίτα. 100%. Άκουσα τον Κατέλη εγώ που έλεγε χθες, γιατί τα προσέχω πάρα πολύ, τα παρατηρώ όλα, ότι είπε ότι το άλτερ που μας έστειλε και η φίλη μου η Ανίτα που την εκτιμώ και θα ζητώ και συγγνώμη να την προσβάλλω, δεν την προσβάλλω, τη σέβομαι και την υπολείπτομαι, τον μάζεψε λίγο. Λοιπόν, να πούμε κάτι λοιπόν να σοβαρευτούμε, να σοβαρέψουμε πολύ το όχι, θέμα. Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω στη διαδήλωση. Πώς εσύ θεωρείς ότι ήταν σωστή η παρουσία των ανθρώπων εκεί? Όχι, να μην πηγαίνανε εκεί. Γιατί? Πέρα. Γιατί δεν έγινε κάτι το που να ο κόσμος να συγκινηθεί, απλώς τα. Δεν πιστεύω δηλαδή κάτσε. Να υπάρχει κάποια φωνή καλή, κάποιο μέταλλο εκεί πέρα. Έχει. Μόνο αυτός ο τάς κεμπάπ κεμπάπ, γαρδούμπα, σεις κεμπάπ κεμπάπ, ντονέ. Αυτός κάτι λέει. Έχει πάρει τηλέφωνο όμως τώρα Miss Lily, η οποία δεν συμφωνεί και τόσο με αυτά που λες. Oh. Να καλημερίσουμε τη Miss Lily. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, να την ακούσουμε πρώτα. Ναι. Καλημέρα Lily. Καλημέρα Χριστίνα. Τι. Καλημέρα Στέφανε. Γεια σου κουκλά. Καλά είσαι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τι έγινε βρε Lily. Τι θέλεις να μας πεις. Αυτά που λέει ο Παρασκευάς. Ρε Λίλη, εσύ πήγες στην Ανίτα για παίρνει, τι έκανες από τους φίλες τίποτα, τι έκανες. Να την ακούσουμε την κοπέλα. Να σου πω κάτι, εγώ δεν έκανα κάτι, σηκώθηκα και έφυγα. Χωρίς μία, ο Παρασκευάς έφυγε από την Ανίτα, αλλά φτιάχτηκα όμως, με αγάπησε ο κόσμος. Να σου πω κάτι, ο κόσμος σε αγάπησε, γιατί σε γνώρισε μέσα από την Ανίτα. Το να γυρίζεις και να λες ότι δεν υπήρχε καμία φωνή που να είναι μέταλλο στα βραβεία Αρίων, δεν είναι καθόλου σωστό. Μα πες μου ποιος είναι ταλέντο από εκεί, ποιος κάνει κινήσεις Μάικ Τζάκσον, όλοι είναι εκεί. Και όλοι τραγουδάνε με payback, ποιος τραγουδάει live όπως ο Παρασκευάς, κανένας τίποτας. Υπάρχουν πολύ καλύτερα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, για ποιους μιλάτε τώρα, συγγνώμη, μιλάτε για τους συναδέλφους με τα συνδίκια της δισκογραφίας και μιλάτε για τους ανθρώπους που είχαν την Ανίτα. Δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα τι γίνεται. Για τους απ' έξω και τους από μέσα. Για τους μέσα μιλάτε. Για ποιους μιλάτε, για τους μέσα. Μιλάτε για τους μέσα, μιλάτε για τη Μαρινέλα και τους ανθρώπους που ήταν μέσα. Για να δω το μικρόφωνο να φύγω τώρα αυτή τη στιγμή. Όταν εγώ είμαι πάρω και μιλάς για τη Μαρινέλα που της είχατε κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και τελευταία στιγμή κόπηκε για κάποιο λόγο και δεν ήταν ο φίλος μου ο Άσανας που το έκανε για τη θεά. Για αυτή τη θεά. Για αυτή τη θεά. Όταν τραγουδάει η Μαρινέλα, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας από τους νέους, κανένας μας, όλοι βγήκουμε όταν τραγουδάει η Μαρινέλα. Και μην πω και τίποτα άλλο τι κάνουμε. Μπράβο.
Έλα, σας παρακαλώ. Υπάρχουν, κύριε Βαγγελόπουλο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν είμαι καμία εξαίρεση. Ακούω και βλέπω. Δεν είμαι αυτός πραγματικότητας. Φτάνει πια. Να κάνουμε μια ειδική κατηγορία Λούπεν. Αν θέλετε να πάτε στα Ρίον, μια ειδική κατηγορία Λούπεν ανθρώπων. Πάντως θα δηλώσω κάτι ότι ο Παρασκευάς θα τρέχει η Eurovision στην Ελλάδα. Να πάτε. Θα ακούσει τα Λούπεν. Δεν έχεις φωνή να πάτε στην Eurovision. Λίλη, ακούμε. Ο Παρασκευάς δεν έχει φωνή να πάει στην Eurovision. Είναι στα πράγματα που σε ματιάζουν. Δεν θα πάει από μένα μου στην Eurovision. Πάμε καλά τώρα. Ποια Eurovision θα πάμε. Θα πάτε. Δεν τρελαθήκαμε τελείως όλοι. Και δεν πέρασαν την Eurovision, Τσαντήρη. Δηλαδή δεν έχω στείλει για πες μου, τι μου λείπετε. Δεν πάει κανείς την Eurovision, δεν πήγε γιέ. Τι λείπει το Παρασκευά για πες μου, τι λείπει. Εγώ δεν είμαι Eurovision, να πάρει αυτή τη σωρματίου σου σέρτη σου, λείπει να σου πούνε. Εγώ δεν με ρωτώ σε μένα. Εγώ σου λέω δεν υπάρχει περίπτωση, η Eurovision ξέρει ποιους στέλνει. Εγώ δίνει 50.000 ευρώ για να βγω στην Eurovision και θα το κάνω. Εμείς θέλουμε μέσα σε όλα το Παρασκευά στην Eurovision. Για να κρίνουμε αν αξίζει να πάει στην Eurovision στο βίντεο με τη λιμουζίνα. Γιατί ο Παρασκευάς έχει και λιμουζίνα, κύριε Βαγγελόπουλε. Και λιμουζίνα και βόμβα. Στα χέρια μου. Έχω και γυναίκα πιτσιρίκα 16 και 7 μήνες. Άστο αυτό, πάμε. Άστο, πάμε. Βας, ο Παρασκευάς. Να δώσει και μερικά αυτόγραφα. Ελάτε εδώ πέρα, ελάτε εδώ στο μπαρ. Θα υποφέρεις. Βλέπεις ότι κυκλοφορώ με λιμουζίνες, έγινε αδιάψιμος, μ' αγάπησε ο κόσμος. Έχεις έναν συνοδό. Ήρθε εδώ ο άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου ο Μπίλι, είναι ο Μπόντικαλ. Όπου πηγαίνω τον έχω πάντα συνοδεία μαζί μου. Είναι και νευρικό παιδί και δεν μπορεί να με κουνήσει ούτε μίγα. Είναι άρχοντα. Γιατί κινδυνεύεις Παρασκευά από τίποτα. Κοίταξε, όχι ότι κινδυνεύω, απλώς τα μανσουάρι πρέπει να έχω μπόντικαλ γιατί έχω πάρα πολλοί θαυμαστές, έχω ότι με λιτζάρουνε από αγάπη, οπότε χρειάζεται να υπάρχει λίγο απόσταση. Όλοι Ελλάς, μου λέει πας, στη γυροβίζιο τα πας. Παρασκευά, σε βρίσκουμε εδώ στην υπέροχη λιμουζίνα, θέλω να μου πεις πρώτα. Πώς η λιμουζίνα αυτή έγινε δική σου και πού πηγαίνετε, στο αεροδρόμιο αυτό. Αυτή η λιμουζίνα είναι από τον κουμπάρο μου, του Νικολαίδη, μου τη χάρισε ο Νικολαίδη. Και αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε για το αεροδρόμιο γιατί τραγουδάμε στο Λονδίνο, στο μαγαζί Αριζόνα, στο κέντρο. Συναυλία πιστεύω να γίνει επιτυχία γιατί ο Παρασκευάς είπαμε ότι είναι ταλέντο, απιαστός τον αγάπησε ο κόσμος. Και το παραπονό μου είναι που δεν μου βγάλανε στο διπλώματα του Αρίου. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μας δεχτήκανε από το ZM. Καλά, αυτούς εντάξει, έπρεπε να μην τους δεχτούν από τον Παρασκευά, το ταλέντο που έχω δώσει που χιλιάδες αυτόγραφα, όλος ο κόσμος βάζει. Όλοι Ελλάς, μου λέει βάς, στη Eurovision θα πας. Πήγαινε στα βραβεία Ρίων. Θα πήγαινα, ναι, αλλά κάτι έγινε εκεί, επειδή έχω φύγει από την Ανίτα και έγινε το κόλλημα και δεν... Οι άλλοι που ήταν στην Ανίτα δεν πήγαν ούτε εκείνοι. Πήγαν απ' έξω από τη είδε, προσπαθούσαν να βγουν και δεν πήγαν. Δεν έχω πάει ούτε απ' έξω, δεν έχω πάει. Αλλά πιστεύω τώρα να πάρουμε τη Eurovision. Ο Παρασκευάς θα φέρει τη Eurovision στην Ελλάδα γιατί το τραγούδι που έχω βγάλει σήμερα λέγεται Eurovision μέσα. Οπότε πιστεύω. Θέλει να πάρει τη Eurovision. Το θέλω, το όνειρό μου είναι αυτό, ναι. Όλη η Ελλάς μου λέει βάς, στη Eurovision θα πας. Όλη η Ελλάς βάς. Από τους ανθρώπους που είναι εδώ, που ήταν στην Ανίτα μαζί σου, ποιον ξεχωρίζει, αυτός όπως ένα που... Κοίταξε να σου πω κάτι, από ό,τι βλέπω και με βλέπεις ήταν όλοι... πόσο σου πω, δηλαδή δεν είχαν πυγμή για να βγάλουν τραγούδια, να μπορούν να πουν και άλλο τραγουδάκι. Τους έβγαλε ο Καρβέρας ένα τραγούδι και μείνανε εκεί. Οπότε ο Παρασκευάς ασχολήθηκε με πάρα πολλά τραγούδια, πιάνουν όλους τους καλλιτέχνες, τώρα βγάζουν και Mike Jackson. Οπότε... Δεν κάνεις το Michael Jackson, δεν μας είπε. Βγάζει το τραγούδι αυτό του Thriller που λέει. Το Thriller το βγάζω εγώ δηλαδή και πιστεύω να γίνει επιτυχία. Εγώ θα σε ρωτήσω πάλι την Αγγελική, την πανέμορφη Αγγελική. Είναι μαζί σου πόσο καιρό? Την έχω μαζί μου τώρα περίπου στα 3 χρόνια. Μιλάμε για έναν έρωτα μεγάλο τώρα 3 χρόνια. Ένας μεγάλος έρωτας, την έχω κλέψει, την αγάπησα, την έχω βγάλει και τραγουδάκια για πάρτι της. Είστε και δύο από Ελασσόνα, έτσι δεν είναι? Από Ελασσόνα και δύο, δηλαδή κύλησε ο Τσέντζερας και βρήκε το καπάκι. Να σου πω, αν θα την παντρευτείς θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Θα την παντρευτώ και με παπά και με κουμπάρο. Μου υπόσχεσαι ότι θα γίνει ο γάμος σύντομα. Ο γάμος θα γίνει τον Αύγουστο με τις παχές στις Μύγες. Πέρα μεγάλος έρωτας με τον Παρασκευά, έτσι. Ναι, μεγάλος έρωτας. Θα τον παντρευτείς, θέλεις, ε? Ναι, θα τον παντρευτούμε. Παρασκευά, που σου λέω, η γυναίκα πάντα θέλει γάμο. Ναι, ρε, και θα κάνουμε και κανένα
Vas Junior. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσιάζει και λατρεύει τον Παρασκευά, για πες μου. Το μουστάκι του. Σ' αρέσει το μουστάκι? Μ' αρέσει το μουστάκι του. Vas, 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 ο Παρασκευάς, vas, vas. Πόσα παίρνεις στο εξωτερικό, Vas, αλήθεια, πολλά λεφτά? Δεν παίρνω πολλά, 8.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν είναι πολλά, 8.000 ευρώ. Αυτά τα παίρνω εγώ, δεν ξέρω πώς θα παίρνει ο μάνατζερ. Παίρνει κι άλλο ο μάνατζερ. Ναι, έχω και μάνατζερ. 8.000 ευρώ την εμφάνιση εννοείς? Κοίταξε, στο εξωτερικό. Πάω, τώρα που πήγα στην Κύπρο, τους πήρω 3.000 ευρώ. Πάντως ο κόσμος με αγάπησε, γιατί είμαι άνθρωπος με το χαμόγελο και πιστεύω ότι το Eurovision θα γίνει πάταγος. Θα φέρω το Eurovision στην Ελλάδα. Αναπήρες δεν βλέπω, φυλάκια σε όλη την Ελλάδα από Vas, Vas, Vas. Θα υποφέρεις, Vas, Vas, Vas. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίου. Σχόλιο εκτός του κύριου Πέδου. Κάνω ένα σχόλιο εκτός των ανθρώπων που είναι παρόντες εδώ. Θα πρέπει ο φίλος μας ο Λάκης Λαζόπουλος να προβληματιστεί όπως και όλοι μας για όλες αυτές τις πωλήσεις των συμβεί αυτών των ανθρώπων που είδαμε απ' έξω. Για ποιους μιλάτε? Για τους ΖΕΤΕΜ, τους ανθρώπους του ΖΕΤΕΜ που είδαμε απ' έξω στο Αρίον λοιπόν. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλες πωλήσεις. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να προβληματιστούμε σαν κοινωνία εφόσον τα αγόρασε το κοινό. Ποιοι είναι τελικά τρελοί, κύριε Λαζόπουλο, κύριος Ευαγγελόπουλος που δεν τα αγόρασε αυτά ή το κοινό που αγόρασε και ακούει αυτά τα ακούσματα? Απαράδεκτο. Δεν με ενδιαφέρει, το λέω με όλο. Το λέω με όλο. Το προσβάλλω και το παίρνω το κόστος όλο επάνω μου. Λυπάμαι για το επίπεδο μιας κοινωνίας. Η κοινωνία η νοήμων και των γραμμάτων και τη έννοια δεν τα ακούει και δεν τα παίρνει. Και λυπάμαι πάρα πολύ ότι μεγαλώνουν τα παιδιά μας με τέτοια ακούσματα. Θλίβομαι πάρα πολύ. Το επίπεδο των ανθρώπων που κατηγορείται, κύριε Ευαγγελόπουλε, ναι, είναι αυτό που γυρίζει, κάνει ζάπινγκ και βλέπει και εσάς όμως. Θέλει και με βλέπει, δεν το υποχρεώνω και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα συνήθεια και τα αγοράζει, οπότε μίλετε. Ναι, θέλει και τα αγοράζει, αλλά προσπαθεί τον εαυτό του να ακούει κάποια πράγματα. Αν σας καλούσε η φίλη σας, η κυρία Πάνια, δεν θα πηγαίνατε? Σαν όνομα στη μεσημεριανή της εκπομπή, όπως πάνε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Όχι, μιλάω για το ΣΕΤΕΜ, δεν μιλάω. Βέβαια, τι να πάω να κάνω ΣΕΤΕΜ, κυρία μου εγώ. Μα και ο Παρασκευάς θα το ΣΕΤΕΜ. Τι να πάω εγώ να κάνω, κυρία μου, στο ΣΕΤΕΜ? Όχι, να σου κάνει ένα πολύ ωραίο. Να μου κάνει συντήρηση στο ΣΕΤΕΜ η Ανίτα. Θα τη κάνω εγώ στο ΣΕΤΕΜ της Ανίτα συντήρηση για να την προωθήσω. Επειδή έχει το καρβέλα δίπλα, τη κάνετε λάθος. Εγώ ξεκίνησα πρώτα και δύο χρόνια μετά ξεκίνησε η Ανίτα με τον Όπειρο. Μην τρελαθούμε. Ποιο θα προωθήσει, ποιο δεν κατάλαβα. Το Ανιτάκι έχει χιούμορ, ξέρει. Έχει χιούμορ και είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είχα μια δουλειά εγώ με περιθώρια κάτω, οπότε με άνθρωποι που έχουν βλήμα. Μάλιστα. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι από εκεί μέσα έχουν βλήμα και το λέω. Και πρέπει να εισέλθει ο εισαγγελέα να του εξετάσει. Πού να είσαι? Εκεί μέσα. Του ζετέμουν να εισβάλλει. Δεν μπορεί να μιλάει το παιδάκι ο καημένο ο Κατέλη και να γελάει. Και να γελάει όλη η Ελλάδα και το παιδάκι να είναι, μην μπορεί να μιλήσει γιατί η φύση του είναι άρρωστο. Και με το πρώτο κοροϊδεύουν όλοι. Δεν είναι καθόλου άρρωστο. Πανέξυπνο. Ναι, πολύ έξυπνο. Πανέξυπνο. Δεν παίρνει κιόλα. Έχουμε κάνει και συνέντευξη. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μείνετε μαζί μα στο Μέσα σε Όλα, εδώ σε λίγο, σε λιγότερο από 3 λεπτά, για να σα δώσουμε τα εξή θέματα μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Πρώτον, σε πανελλήνια μετάδοση, για πρώτη φορά ακούγεται από το Μέσα σε Όλα το νέο τραγούδι του Παρασκευά, πάω στην Eurovision. Δεύτερον, αποκλειστική συνέντευξη Νίκου Κατέλη. Αποκλειστική συνέντευξη Νίκου Κατέλη. Ο Νίκος Κατέλης για πρώτη φορά μιλάει για όλα στο Μέσα σε Όλα. Και οι πολλούς, καρφώνει στον δίχο πολλούς. Και επίσης βραβείο Καρθαρίων καλύτερου βίντεο κλιπ. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίων. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα βραβεία Καρχαρίων. Κυρίες και κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε την ομαλή ροή της εκπομπής, διότι υπάρχει ένα έκτακτο συμβάν. Η Άννα Λιβαθινούνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα σε όλους. Να σας πω ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που μεταβίβασε... Όλοι πίστεψαν ότι έχει γίνει σεισμός, έτσι. Άρα μου όλοι πίστεψαν ότι έχει γίνει σεισμός, λέω, γι' αυτό τους ψάρωσαν όλοι. Λέει, τι έγινε, ρε παιδιά, να πούμε πραξικόπημα. Σεισμός έχει γίνει στην οικογένεια της Καρβέλα. Όχι, όχι, έτσι, μπράβο, έχουμε εξελίξει λοιπόν στην υπόθεση. Δεν έχουμε σεισμό, να καθησυχάσουμε τους τηλεθεατές μας.
Να πούμε λοιπόν ότι το πολυτελές αυτοκίνητο που μεταβίβασε η Άννα Βύση στην Ανίτα Πάνια είναι ο νέος πρωταγωνιστής σε αυτό το σίριαλ ανάμεσα στην τραγουδίστρια και την εταιρεία παραγωγής Polyvideo. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, Στέφανη Χριστίνα, έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας Polyvideo, η οποία ζητούσε να μην πωληθεί περαιτέρω το αυτοκίνητο και να δεσμευτεί έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση, δηλαδή έως ότου συζητηθεί η αγωγή που έχει οριστεί για τον Απρίλιο του 2008, παρόλο που το αυτοκίνητο, όπως προαναφέραμε, έχει μεταβιβαστεί ήδη στην παρουσιάστρια Ανίτα Πάνια. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, η τραγουδίστρια μεταβίβασε το αυτοκίνητο στις 16 Μαρτίου του 2007 στην Ανίτα Πάνια, δύο μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση της απόφασης του εφετείου, βάσει της οποίας η τραγουδίστρια καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση στην Polyvideo το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αμέσως η Polyvideo κινήθηκε δικαστικά, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ισχυριζόμενη ότι η τραγουδίστρια με τη μέθοδο των εικονικών μεταβιβάσεων μερίμνησε να περιέλθει κυριότητα του αυτοκινήτου στη γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, προκειμένου να μην μπορούν να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της εταιρείας. Αυτό λοιπόν που ζητούσε η Polyvideo ήταν να μην γίνει η μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο από την Ανίτα Πάνια, επειδή όπως αναφέρει υφίσταται άμεσος κίνδυνος φυγάδευσης και εξαφάνισης ακόμη και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το δικαστήριο μελέτησε τα στοιχεία, στέφανε, και έτσι έκανε δεκτή την αίτηση και δεσμεύεται το αυτοκίνητο μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Άννα, σε ευχαριστούμε. Θερμός για την ενημέρωση. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στο σίριαλ που καλά κρατεί για την υπόθεση της κυρίας Βύση. Καλημέρα, Άννα Λιβαθινού. Καλημέρα. Σχόλιο κανένας. Στέφανε, εγώ θέλω να πω στην Ανούλα μόλι την αγάπη που της έχω όταν πήγαν και της πήραν τα ρούχα από μέσα. Την Άννα Βύση. Την Άννα Βύση. Πήγα στο σπίτι και της άφησε μια κάρτα στον άνθρωπο που είναι εκεί και της έγραψε κάτι αυτό φορά εκείνη και εμένα. Ανούλα μου, επειδή είσαι πολύ μεγάλο όνομα και έχεις βγάλει πολλά δισεκατομμύρια και δυστυχώς με τις εταιρείες άκρια δεν βγάζεις. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι η υπόθεση έχει πάρει την τροπή να στα πάρουν όλα, μην ξεφτυλίζει κοριτσάκι μου το όνομά σου. Πλήρωσε τους να πάνε στο καλό και να κρατήσει το όνομα τάξη πολύ ψηλά γιατί το έχεις με πολύ αγώνα. Αυτή είναι η συμβολή μου, Ανούλα μου. Έχεις λεφτά. Έχεις δουλέψει. Έχεις βγάλει 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να μην έχει μια Βύση που έχει πάρει μεροκάμα το 15 εκατομμύρια και 10. Αν δεν έχει τότε η Άννα, πρέπει να το μπαλκόνι εγώ. Δεν έχουμε πάμε εμείς. Μήπως πέσεις. Δεν έχει. Αν λοιπόν η Άννα Βύση κατέληξε με τόσα δισεκατομμύρια να μην έχει μία, τότε είναι άξια τη μοίρα τη γιατί δεν τα κράτησε καλά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο παππούς πουλάκια ράσια πάρει μικρό καλάδι. Η Άννα Βύση δεν είναι απλαστάρια, 30 χρόνια. Μάλιστα, κυρία Μαλιτώνη, τραγουδίστρια τεράστια. Είναι εξέλιξη, σοβαρή εξέλιξη. Δεσμεύτηκε το αυτοκίνητο της κυρίας Βύση. Είναι λυπηρά αυτά για την Άννα Βύση. Είναι η Πόρσε Καρέρα, η γνωστή. Η Πόρσε Καρέρα, η απαστράτουσα. Και πολλά γκάζα. Δεν ξέρω αν έχετε, εσείς έχετε κάποιο αυτοκίνητο. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Αλλά εγώ πραγματικά λυπάμαι γιατί η Άννα Βύση είναι μια πολύ μεγάλη στάρ και την αγαπάω πάρα πολύ. Και πραγματικά λυπάμαι για αυτή την περιπέτεια. Εύχομαι πολύ γρήγορα να αποκατασταθεί. Μάλιστα, πάμε κυρίες και κύριοι. Δεν πειράζει πάντως, δεν είναι τα πάνια, γιατί τους έως το γεννήσει το μωράκι της, δεν είναι αντιπόρση για μωράκι, πρέπει να πάρει μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Πάμε σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Τώρα που φτάνουμε προς το τέλος των σημερινών βραβείων Καρχαρίων. Προσφορά από το Μέσα σε Όλα, σε πρώτη πανελλήνια και αποκλειστική μετάδοση μέσα από την εκπομπή μας, το νέο τραγούδι του Κώστα Παρασκευά. Βάς. Παρακαλώ. Πως δεν μασάω, σε καταστάσεις δεν κολλάω. Εγώ μωρό μου σ' αγαπάω, μαζί σου στα σύννεφα πετάω. Όλοι ελάς, μου λέει βάς, στη γύρω βίζιον τα πας. Όλοι ελάς, μου λέει βάς, στη γύρω βίζιον τα πας. Είμαι ο βάς. Άντρας πολύ σεξι και τα μωρά τα έχουν παίξει.
Έλα σου λέω μη κολλάς, μαζί σου ερωμαϊκλάς. Όλη η Ελλάς μου λέει βάς, στη Eurovision θα πας. Όλη η Ελλάς μου λέει βάς, στη Eurovision θα πας. Είμαι ο βάς, είμαι ο βάς, μαζί μου ζόρι μη τραβάς. Έχω προφίλ και σε ξανφάς, έλα και καλά θα φας. Είμαι ο βάς, είμαι ο βάς, μαζί μου ζόρι μη τραβάς. Έχω προφίλ και σε ξανφάς, έλα και καλά θα φας. Όλη η Ελλάς μου λέει βάς, στην Eurovision θα πας. Όλη η Ελλάς μου λέει βάς, στην Eurovision θα πας. Είμαι ο βάς, 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 είμαι ο βάς, 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 μαζί μου ζόρι μη τραβάς. Έχω προφίλ και σε ξανφάς, έλα και καλά θα πας. Είμαι ο βάς. Πού το πας, πού να το πας. Να είστε καλά, κοιλάτε σωστά από βάς, βάς. Είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω του Αρίου Πάγου. Πιστεύω να γίνει επιτυχία. Καρχαρίου, βάζω. Καρχαρίου, θα λέτε βραβεία. Του σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Κύπρο, στον κουμπάρο τον Μιχάλη και στον κουμπάρο με τα παπούτσια. Και να πούμε στην κυρία Τάμπτα του χρόνου, εύχομαι στην κυρία Τάμπτα του χρόνου να πάψει και να είναι πρωτοεμφανιζόμενη. 4 χρόνια είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Και δεύτερον και σημαντικότερο, δεν πειράζει η κοπέλα που δεν είναι Ελληνίδα. Εμείς, σαν Έλληνες, στηρίζουμε και τους ξένους. Γιατί η κυρία Θόδη είπε ότι την κατηγόρησε επειδή είναι αλλοδαπή. Εάν λοιπόν είναι αλλοδαπή η κυρία Τάμπτα, η κυρία Θόδη να πάψει να τραγουδάει ξένα τραγούδι. Αφού τραγουδάει λοιπόν ξένα, θα πρέπει να δέχεται όλους τους ανθρώπους. Εμείς τους αγαπάμε, αλλά κούρασε η κυρία Τάμπτα πρωτοεμφανιζόμενη πια. Θα γεράσει και θα είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα, αυτό που σας είχαμε προαναγγείλει. Ξέχωρα από την αποκλειστική συνέντευξη Κατέλη, την οποία εξασφάλισε ο συνάδελφος Γιάννης Ραμουτίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μίλησε με τον κύριο Κατέλη, τον κύριο Κατέλη. Εμείς για όλους, όλοι για μας είναι κύριοι. Με κεφαλαίο κάπα. Έτσι, κύριοι. Εκτός από κάποιους οι οποίοι δεν είναι κύριοι και τους γνωρίζει και ο κύριος Ευαγγελόπουλος και ο κύριος Παρασκευάς και η κυρία Μαλιωτάκη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είπε ο Νίκος Κατέλης σε μια συνέντευξη που κυριολεκτικά σπάει κόκαλα και σε λίγο, ζωντανά εδώ, η ερωτική εξομολόγηση ενός μοντέλου της εκπομπής, ο οποίος θέλει να την κάνει προς την κυρία Μαλιωτάκη. Τι? Πάμε να δούμε τη συνέντευξη του κύριου Κάτμαν. Του αποκαταρτήσεις. Ο Νίκος Κατέλης αποτελεί αναμφισβήτητα το σήμα κατά τεφέν του ΖΕΤΕΜ. Ο Κάτμαν από την πρώτη κιόλας εμφάνισή του στο πλατό της Ανίτα Σπάνια κέρδισε τις εντυπώσεις και μεταμορφώθηκε σε καλτ ήρωα της μικρής οθόνης. Αν και έχει πολιορκηθεί κατά καιρούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Κάτμαν δεν δίνει συνεντεύξεις. Κι όμως, ο Νίκος Κατέλης για πρώτη φορά λύνει τη σιωπή του σε μια αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο ρεπόρτερ του Μέσα Σόλα, Γιάννη Αρμουτίδη, στην οποία παραδέχεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ανίτα Πάνια και ο Νίκος Καρβέλας έχουν έρθει ήδη εις γάμο κοινωνία, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να βαφτίσει εκείνος το γιο που θα αποκτήσουν σε λίγους μήνες. Έχουμε την χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Superstar Κατέλη, πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την αγαπημένη του, τη μούσα του, την Ανίτα. Πώς λέει τώρα την Ανίτα και δευτερεύεται το. Ανίτα Πάνια και το δευτερεύεται το γιατί Ανίτα Πάνια. Καρβέλα. Καρβέλα. Του λοιπόν. Του Νικολάου. Στεναχωρήθηκες που δεν ήσουν στο γάμο. Εγώ όχι. Ξέρουμε αν έγινε πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει κανείς, πάντως κάτι έγινε. Αυτά είναι... Απόρριτα. Ναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε, αλλά είναι απόρριτα. Όλα είναι θέατρο. Εκτός και εντός μου, το αντιθέατρο του συμπαντός μου. Η οποία είναι έγκυος. Ναι. Πόσο μηνών?
5 μηνών. Την είδες πρώτη φορά είσαι τώρα στην εκπομπή. Είναι χάρηκες που την είδες με φουσκωμένη κυλίτσα. Χάρηκα πολύ. Ήταν όμορφη. Θέλεις όταν γεννήσει να βαφτίσει το μωρό της. Εγώ θέλω, αλλά πρέπει να δώσω και ο κύριος Καβέλ. Βέβαια. Και η κυρία. Θα είναι όμως ωραίο να της το πεις. Πώς θα της το έλεγες, δηλαδή, αν ήταν μπροστά αυτή της έλεγες. Αν τώρα η Ανίτη είναι εδώ μπροστά, τι της έλεγες. Κυρία, κοίτα, μπορεί να του βαφτίσει με το παιδί. Άμα μου το και η κυρία Ανίτα. Τι όνομα που βγάλεις. Εγώ είμαι Νίκο Καρδόν. Μπράβο, είναι αγοράκι, ε. Τι θα γίνει τώρα που η Ανίτα θα γεννήσει, 40 μέρες τι θα γίνει. Μπορεί και να λάβω και εγώ αυτό το χέρι. Α, μπορεί να το λάβω και εσύ την εκπομπή. Άμα θέλει η κυρία Ανίτα. Α, είδατε είδηση αυτό. Η Άννα Φύση, χάρηκε. Και η Άννα Φύση, χάρηκε. Εντάξει, καλά. Τι είδα τις επιτήσεις και τις ανήκες, καλή λεφταριά, καλή επιτυχία στην εκπομπή, αγαπιούνται πολύ με τον Νίκο, αγαπιούνται πολύ με τον Νίκο. Έχουμε να γεννήσει, να πάει το γοράκι, να το μεγαλώσει, να έχει ευτυχία, αγάπη, ομόνια. Έχω εσένα στη ζωή. Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Κάτμαν παραδέχτηκε ότι πέρα από τον Νίκο Καρβέλα, τόσο η Άννα Βύση όσο και η Σοφία Καρβέλα έχουν επισκεφθεί τα παρασκήνια του ZM. Ωστόσο, διέψευσε τις φήμες που θέλουν τον Νίκο Καρβέλα να φοράει μία από τις διάσημες μάσκες στην κριτική επιτροπή. Έχει έρθει η Άννα Βύση στην εκπομπή. Ναι. Την είδες εσύ. Ναι, ναι. Α, η Άννα Βύση πήγε λίγο σε ποια εκπομπή. Στο ZM πήγε η Άννα Βύση. Ο Νίκος Καρβέλας έρχεται. Η Σοφία ήρθε ποτέ. Η Σοφία. Ναι, ήρθε. Πες μου τώρα κάτι, ένα μυστικό. Ποιοι φοράνε κουκούλες στην εκπομπή, είναι κανένας γνωστός που φοράει κουκούλα. Και σε αυτές τις μάσκες. Κανένας. Αγνωστοί μου. Ο Νίκος Κατέλης παραδέχτηκε στο μικρόφωνο του Μέσα Σόλα ότι η συμμετοχή του στις εκπομπές της Ανίτα Σπάνια τον βοήθησε να αποκτήσει πέρα από δόξα και χρήμα, αφού οι εμφανίσεις του στην επαρχία τον έχουν κάνει πλέον πλούσιο. Ο Κατέλης απέκτησε λεφτά με τόσες πολλές εμφανίσεις που κάνει και τόσο γνωστός που έγινε. Πάρα πολύ. Έχεις λεφτά, ε? Έκανα εμφανίσεις γύρω τα λεφτά μου γύρω και 5.000 ευρώ. Πήρα στο θεματολόγιο. Άρα λοιπόν, έχεις χρήμα. Σε αγαπάνε οι άνθρωποι στον δρόμο. Όχι. Τι σου λέει. Για τη χάτμα. Μ' αγαπάνε άλλοι, για να φέρω. Θα ήθελες κάποια στιγμή να σταματήσεις τη τηλεόραση. Εγώ για να σταματήσω μόνο καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι. Αλλιώς θέλεις να δουλεύεις στη τηλεόραση. Λίγο πριν το τέλος της συνέντευξης, ο Κάτμαν δεν δίστασε να μας αφιερώσει το αγαπημένο του τραγούδι, αλλά και να στείλει τις ευχές του σε όλο το στάρ. Θέλω να είμαι ο αερασί σου, μάτωγμου, το κορμί σου. Θέλω να είμαι ο αερασί σου. Θα πεις όμως τώρα κι άλλο, σου ξέρει. Μ' αρέσει που είσαι μάτια μου, μια ανθαπρεμένη, αλλά γοτάρω πιο πολύ που είσαι ερωτευμένη με μένα, με μένα. Πολλά φιλάκια από μένα στο Star Channel. Αγάπη, ομόνια, όλο το Star, όλο το Star Channel. Πρέπει να μ' αγαπάει για το κατέντρο και είναι όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια, κάτω μου. Για τέλει. Εγώ μόνο δύο ειδήσεις θα πω που έβγαλε η συνέντευξη του κυρίου Κατέλη. Η πρώτη, ισχυρίζεται ο Κάτμαν ότι ο κύριος Καρβέλας και η κυρία Πάνια έχουν παντρευτεί. Δεν νομίζω, Στέφανε. Αυτό λέει. Δεν νομίζω, Στέφανε. Είμαστε στον παραλογισμό ότι επειδή είναι μαζί. Μην μιλάμε για παραλογισμό. Τώρα, επειδή είναι μαζί οι δύο. Ανθρώπους... Ναι, αλλά επειδή είναι μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι, το παιδί νομίζει. Επειδή του βλέπει μαζί ότι είναι παντρεμένοι. Δεν παντρεύτηκε η Ανίτα Πάνια. Θα κάνει ανοιχτό γάμο η Ανίτα Πάνια στο λέω και θα το δει. Και θα καλέσει και θα τους παντρέψει και η ίδια η Βύση. Εγώ άκουσα τον κύριο Κάτμαν που είπε έχουν παντρευτεί οι κυρία Πάνια. Η Βύση θα τους παντρέψει, θυμίζει την είδηση από σήμερα, όπως το λέω εγώ. Και επίσης είπε ότι αν σταματήσει η κυρία Πάνια λόγω της εγκυμοσύνης, αν θα γεννήσει το παιδάκι της, θα κάνει αυτό στην εκπομπή. Βεβαίως.
Αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Φρέσκια. Θα κάνει τον παρουσιαστή στην εκπομπή. Θα κάνει την εκπομπή θα, ο ίδιος. Ο Κάτμαν. Ναι. Καλά, άμα κάνει ο Κάτμαν εκπομπή, θα πέσει χιόνι το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι τόσο ευφύης, παιδιά μου. Πριν προχωρήσουμε στην Πόπη Μαλιωτάκη και την εξομολόγηση του Δημήτρη Γαλανίδη, ένα μήνυμα έχει διαβάσει πολύ σημαντικό η Σμάρο. Είναι ένα κορίτσι η Πόπη, την ευχαριστούμε, με ειδικές ανάγκες, η οποία μας έστειλε ένα. Αν σας δώσω ένα διαμάντι, είναι κάτι που γυαλίζει. Αν σας δώσω την καρδιά μου, είναι κάτι που αξίζει. Την καρδιά μας και από εμάς, Πόπη. Ένα ευχαριστούμε για το πανέμορφο πληματάκι της Πόπης, την αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Όπως όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε κατάληψη, αγαπάμε. Και πρέπει να πούμε ότι εγώ προσωπικώς είμαι μαζί τους. Τους καταληψίες. Κάντε κατάληψη μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση στην παιδεία. Μπράβο! Και εσείς είστε μαζί τους. Μισό λεπτό. Όχι όμως κατάληψη γιατί δεν έχει πολιτήρη τη ρόπιτα. Για σοβαρούς λόγους. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας βραβείο για σήμερα. Καρχαρίων. Βραβείο καλύτερου βίντεο κλιπ και καλύτερη εμφάνιση σε βίντεο κλιπ. Πού πάει? Δημήτρης Γαλανίδης. Να το δούμε. Τραλαλό, θέλεις γλυφιτζούρι, χωνάκι παγωτό. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Το τέρι σου να γίνω για να παίζεις τραλαλό. Σ' αρέσουν τα γλυκά, μ' αρέσει το φιλί. Μα απ' όλα κάτι άλλο, μ' αρέσει πιο πολύ. Θέλεις συντροφιά, έλα πιο κοντά. Η αγάπη σου να γίνω για να παίζεις τραλαλό. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Τζούρι, χωνάκι παγωτό. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Το τέρι σου να γίνω, να παίζεις τραλαλό. Γεμίσει η βραδιά, ποθό μας κερνά. Ο έρωτας σε μια γωνιά μας χαμογελά. Δώσε ένα φιλί, προκαταβολή. Κι ό,τι θες προκύψει θα γίνει στη στιγμή. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Το τέρι σου να γίνω για να παίζεις τραλαλό. Θέλω τραλαλό, θέλεις γλυφιτζούρι, χωνάκι παγωτό. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Το τέρι σου να γίνω για να παίζεις τραλαλό. Σ' αρέσουν τα γλυκά, μ' αρέσει το φιλί. Μα απ' όλα κάτι άλλο, μ' αρέσει πιο πολύ. Θέλεις συντροφιά, έλα πιο κοντά, η αγάπη σου να γίνω για να παίζεις τραλαλό. Θέλεις τραλαλά, θέλω τραλαλό. Λοιπόν. Για να γυριστεί αυτό το βίντεο. Καταρχήν.
Καταρχήν χαίρομαι που, που φίλησε με τη Στίνα καταρχήν. Στον αέρα. Στον αέρα. Είναι τόσο αέρα. Άσε, μην πω τι γίνεται. Τι όχι. Πεις, βρε. Μας λέει και άλλο στο φάμε και ξύλο. Αυτό πρώτο φτάσαμε μέχρι εκεί. Πέτασε το. Να πω Χριστίνα. Να κάνω μία δήλωση στην Πόπα Μανιδάκη. Να πας κοντά της για να την κάνεις. Εκεί, να πας κοντά της για να την κάνεις. Να πάω κοντά της. Να πας κοντά της. Συγγνώμη, έχω ένα μήνυμα που παρακαλεί να σηκωθεί όρθια η Πόπη γιατί είναι λέει πολύ σεξι. Και επίσης έχουμε ήδη τα πρώτα ευχαριστώ των καταληψιών. Μπράβο! Μπράβο! Κυρία λεπτό, παρακαλώ να βάλω μια τάξη. Πάμε σε διαφημίσεις για να πει μια τάξη. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, όχι. Επιστρέφουμε και πάλι στα βραβεία Καρχαρίου. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ήταν μια εκπομπή που ο τηλεθεατής πιάνει το μήνυμά της. Γροθιά στην σοβαροφάνεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς τους τρεις ανθρώπους, την κυρία Μαλιωτάκη, τον κύριο Παρασκευά και τον κύριο Βαγγελόπουλο για τη συμμετοχή τους και για τη συνεργασία τους μαζί μας. Επίσης, μήνυμα προς τους καταληψίες, τα χαιρετίσματά μας. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε. Και εκπομπή με χιούμορ. Εκπομπή με χιούμορ του 48. Ήταν μια εκπομπή με χιούμορ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να εκφράζω τις απόψεις μου. Κύριε Μαλιωτάκη, πηγαίνετε δίπλα στον κύριο Καλανιέ, έχει λιώσει. Γρήγορα. Θέλω να παίξω το νέο σου βίντεο κλιπ μόνο σε τολμηρές σκηνές και αν κάποιος βγήκε σε πει μπριζολέ, για πάντου συγγίνομαι αρακάς για να κάνουμε ένα τέλειο βίντεο κλιπ. Μάλιστα. Το λέω μόνο σε ένα γάμο. Αύριο στις 11. Σας ευχαριστούμε πολύ.